Για μένα υπάρχουν τρεις δυστυχισμένοι άνθρωποι. Ο αν είχα, αυτό που λέει αν είχα, mm. συνεχώ, αν είχα, αν είχα, αυτό, αν είχα αυτό. Ο αν μπορούσα, αν μπορούσα να κάνω αυτό, αν μπορούσα να κάνω okay. αυτό. Αν είχα... Και το αν ήμουν. Αυτοί για μένα είναι οι τρει δυστυχισμένοι άνθρωποι. Yeah. Ξανακαταλήγω στο mindset. Yeah, 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 yeah. Τι θέλω, yeah. ότι θέλω yeah. τι θέλω. Ό,τι θέλω, θεωρώ ότι μπορώ yeah. να το πετύχω. Yeah. Όσε δυσκολίε και αν έχω. Ορηγό τη εκπομπή είναι το Πανεπιστήμιο Νεάπολη Παφ. Γεια σου, Εμιλή μου. Γεια σα, Ζανουτό. Τι κάνει, καλώ όρεσε. Ευχαριστώ. Εγώ είμαι καλά, εσύ. Είμαι πολύ καλά, είναι μεγάλη μου χαρά που είσαι εδώ. Έχω ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια για σένα. Έχω ακούσει πολύ καλά λόγια, αν και γνωριζόμαστε ελαφρώ από την Κύπρο, ενώ ε, 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 λόγω ότι μείνουμε και στην ίδια περιοχή. Ε, Εν τούτης, έχω ακούσει πολύ καλά λόγια ακόμα και για τα συμπληρώματα διατροφή, τα οποία έχω και μπροστά μου. Ε, και έχω δοκιμάσει αρκετά από αυτά. Ε, αγαπημένο μου είναι το εμένα προσωπικά το BCA που το λειτουργώ και αρκετά. Και θέλω να σε ρωτήσω η ιδέα πώ σου ήρθε βασικά για να φτιάξει τέτοια πράγματα. Δηλαδή είναι πολύ κοινοτόμο για μένα ή τα δικά μου μάτια. Ξέρεις υπάρχει μια φράση που λέει ότι η μεταφίεση της ευκαιρία είναι η δυσκολία. Οπότε mm. εγώ από μια δυσκολία ειναι η δυσκολια οποτε εγω απο μια ευκαιρία και ξεκίνησα όλον αυτόν το κόμμα. Μεταμφίεση το... της... Τη ευκαιρία. είναι Είναι μια δυσκολία, ναι. Συμφωνεί ότι η δυσκολία είναι πάντα η αρχή, το πρώτο βήμα. Ναι, συμφωνώ. Πώς η οδύσεις. δυσκολία είναι το α και το μέρα. για να ναι, σε οδηγήσει κάπου. Η δύναμη κερδίζεται με τη δυσκολία. Ναι. Δεν έχει, ναι. Θεωρώ ότι δεν μπορεί κάποιο άνθρωπο να είναι δυνατό χωρί να έχει περάσει κάποιε δυσκολίε. Πιστεύει, γιατί το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό, ότι ο άνθρωπο πρέπει να περάσει δυσκολίε και παραστάσει για να οριμάσει, να χτιστεί, να φτιαχτεί. Είναι μέρο μια διαδικασία του ανθρώπου για όριμαση. Κοίταξε, ο κάθε άνθρωπο νομίζω έχει το δικό του mindset. Mm. Οπότε, λογικά, ε, πάντα στη ζωή υπάρχουν οι δυσκολίε, όταν οπότε, yeah. οπότε, σκέφτεσαι, θα εγκαταλείψω ή θα συνεχίσω. Αν αποφασίζει να εγκαταλείψει, οπότε τελείωσε. Mm. Αν αποφασίζει να συνεχίσει, τότε γίνεσαι πιο δυνατό και κάθε δυσκολία τη σαν ευκαιρία. Όταν η δατική δίαιτα για μένα ήταν η μετάφραση τη ευκαιρία μέσω τη δυσκολία για να δημιουργήσω αυτό που λες εσύ καινοτόμο προϊόν. Mm. Η δατική δίαιτα είναι η εταιρεία, η μητέρα εταιρεία πίσω από το προϊόν. Πίσω από το προϊόν, ναι. Η οποία λειτουργεί από. Η οποία λειτουργεί ξεκίνησε το 2017, Οκτώβριο του 2017. Σιγά σιγά μεγαλώνουμε την κάμανα από τα προϊόντα μα. Mm. Με πολύ αγάπη. Με πάρα πολύ αγάπη. Με πάρα πολύ αγάπη. Ναι. Και φαντάζομαι ότι ναι. αρκετέ μελέτε. Ναι, ναι. Αρκετέ μελέτε, διότι ξέρει, απευθύνεσαι σε έναν κοινό, πρέπει να ξέρει τι λε, πρέπει, mm. πρέπει να ξέρει τι πουλά, πρέπει να ξέρει τι θέλει να κερδίσει ο άλλο από το τι αγοράζει. Και να τα κάνει όλα με αγάπη, είναι αυτό, πιστεύω. Δηλαδή, ότι ναι, ναι δεν μπορεί. Τώρα, αν ο στόχο σου είναι μόνο το να κερδίσει χρήματα. Ναι, είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Αλλά ο στόχο σου είναι να δει και να νιώσει ότι προσφέρει ε, και κάτι το ιδιαίτερο στον άλλον. Ναι, ναι. Για να Είσαι... πετύχει το στόχο του. Ναι. Ναι, Είσαι ναι. Ξέρ... από ανθρώπου που ενδιαφέρονται να δουν πόσο ας πούμε, τι ωφέλη είχε το κάθε, το κάθε προϊόν. Ναι. ναι, είμαι από τους ανθρώπους που Θέλει να δει. Εγώ χρησιμοποίησα, για παράδειγμα, το πρώτο προϊόν που είχα ξεκινήσει να χρησιμοποιώ ήταν η γλουταμίνη. Γλουταμίνη. Ναι. Το οποίο ήταν ένα προϊόν το οποίο πολύ λίγος κόσμος το χρησιμοποιούσε. Θυμάμαι όταν την πρώτη φορά αποφάσισα ότι θα το χρησιμοποιήσω πριν να ξεκινήσω εγώ τα δικά μου mm. προϊόντα, πήγα σε έναν κατάστημα να συμπληρώματα, ζήτησα τη γλουταμίνη. Ενώ ο κύριο εκεί δεν ήξερε, μου μίλησε για γλυκό Του λέω: Όχι, είναι κάτι άλλο αυτό. Δυσκολευτήκαμε, ναι, να. Να βαθύτε αρθή... <laughs> σε επικοινωνία. <laughs> να <αρθούμε> σε επικοινωνία. <laughs> Τελικά καταλάβαμε ότι, οκ, okay, δεν το είχε. Εντάξει, Προχώρησα σε άλλο κατάστημα να βρω. Ε, βρήκα ότι εμ, εμπειρικά, βιωματικά ναι. δούλεψε πάρα πολύ σε μένα. Εντάξει, άρχισα να διαβάζω πιο πολύ. Όσον καταλάβαινε ότι δούλευε. Σε μένα, διάβαζα πιο πολύ και κατέληξα σε στην πολύ, πολύ ναι. Πολύ στην γλουταμίνη και ήταν από τα αγαπημένα μου συμπληρώματα. Έλα. Ναι. Ε, συμφωνήσω μαζί σου. Είναι, είναι, καταρχήν, είναι ένα προϊόν το οποίο δεν, είναι, δεν ανήκει στη σφαίρα του mainstream τόσο. Δηλαδή, ο κόσμο θα πάει θα αγοράσει συμπληρώματα, είτε είναι σε γυμναστήριο, είτε είναι δρομικό, είτε είναι οτιδήποτε άλλο, και μέσα στο μυαλό του πάει. Πρωτεΐνη, κρεατίνη, αμινοξέο, λιποδιαλίτε, ναι. αν θέλει να χάσει κιλά, κλπ. μαγνήσιο. Η γλουταμίνη είναι ένα αμινοξί το οποίο ξέρει. Ε, Κάπω χρειάζεται να, να εμβαθύνει περισσότερο τι γνώσει σου ώστε να φτάσει να μάθει τι ακριβώ είναι η γλουταμίνη. Ναι, γιατί βασικά θεωρείται ένα από τα αμινοξία τα οποία είναι μη απαραίτητα. Ναι. Οπότε, τα παράγει βασικά όταν λέμε μία απαραίτητα είναι με την έννοια ότι δεν δε δε χρειάζεται. Ναι, τα παράγει το ίδιο σώμα, το ίδιο το σώμα. σώμα. Οπότε ε, είναι άφθονο είναι στον οργανισμό η γλουταμίνη. Δηλαδή, αν είσαι, είσαι 70 κιλά, για παράδειγμα, ε, τότε θεωρητικά στο σώμα σου υπάρχουν 70 με 80 γραμμάρια γλουταμίνη. Mm. Άρα, αντιλαμβάνεσαι ότι μιλάμε για έναν άφθονο αμυνοξίν μέσα στον οργανισμό. Ε, θεωρείται το καύσιμο για το ανοσοποιητικό σύστημα και θα μπορούσε κάποιος να το παραλληλήσει με τον ίδιο μηχανισμό που, που το χρησιμοποι, χρησιμοποιεί ο οργανισμός τη, τη γλυκόζη. Mm. Οπότε θα μπορούσες να το παραλληλήσει με αυτό. Yeah. Απλά λειτουργά ξεκάθαρα για το ανοσοποιητικό σύστημα, λειτουργά για τα λευκοκύτταρα, τα ουδετερόφυλλα, τα μακροφάγα... Ε, με αυτόν τον τρόπο ναι. ξέρεις ξέρει ότι πρέπει να το χρησιμοποιήσω σε συγκεκριμένε συνθήκε. Δηλαδή, ναι. αν είμαι ένα άτομο το οποίο είμαι σε ανοσοκαταστολή, ναι. να ξεπιβάλλεται να το χρησιμοποιώ. Έλα. Ναι, πολύ λίγου γιατρού, α πούμε, έχω Έχεις ακούσει, έχω το, έχω ακούσει ναι. ότι ξέρει ε, να συστήνουν ότι πρέπει κάποιο mm -hmm. να πάρει τη, τη γλουταμίνη. Αυτόν έχουν γίνει και μελέτε, δηλαδή δεν είναι η δική μου. Ναι, ναι. Ε, το δεκαετία του 80 έχουν γίνει μελέτες, τις οποίες μετά χρησιμοποίησαν και το ίδιο το Cambridge, ε, κάνοντας μια μελέτη άνωσο μεταβολισμός, στον οποίο απέδειξε ότι πρέπει να χρησιμοποιείται η γλουταμίνη. Και είναι πολύ σημαντική για έναν άνθρωπο ο οποίο είναι σε σύψη, έχει, ε, έχει καεί, έχει... Ah, εγκαύματα. Εγκαύματα. εγκαύματα, ναι, εγκαύματα. Ε, όπως είπα πριν, και κάτι που αφορά του αθλητέ είναι όταν είναι σε κανένα γυμναστική ένταση ή όγκου, επιβάλλεται εκείνη τη στιγμή να το ναι, ναι, ναι. Να τον γιατί το, Να το πω ας, όσο πιο απλά γίνεται. Στην ουσία, ε, πρέπει μέχρι να παράξει ο οργανισμό αυτό που χρειάζεται. Εντάξει, εσύ του το, το δίνει έτοιμο. Οπότε αν το έχει έτοιμο. Α, και το παίρνει χωρί να, ναι, να, να μπει σε διαδικασία. Σε διαδικασία. Ναι, ναι. Άρα εσύ παίρνει το κέρδο. Ναι, ναι, ναι. ναι. Ε, το έχω ακούσει. Εντάξει, το κομμάτι ανθρώπου οι οποίοι γυμνάζονται σε γυμναστήρια για υπερτροφία, το έχω ακούσει να το παίρνουν. Έχω ακούσει δρομή να το παίρνουν. Έχω ακούσει ανθρώπου για τα εντερικά και για στομαχικέ διαταραχέ να το παίρνουν. καθώ ναι, ναι. βοηθάει πάρα πολύ. Ε, ε Ανθρώπου που είναι στο κομμάτι του MMA που το παίρνουν σε μέρε που είναι πολύ δύσκολε προπονήσει, δύο και τρει την ημέρα προπονήσει, που είναι και διαφορετικού είδου προπονήσει, που δεν προλαβαίνουν να κοιμηθούν σωστά, να, τροφ... Ναι, να σωστά. Να... Και... Είναι ένα από τα πιο απαραίτητα. Εσύ όμω βρήκε εδώ, δηλαδή το πρώτο σου ήταν η γλουδαμίνη. Ναι, το πρώτο ήταν η γλουδαμίνη. Το πρώτο μου ήταν η γλουδαμίνη γιατί εντάξει, εξαρτάται αυτό που είπα πριν, εξαρτάται εδώ τι θέλει να πετύχει ο καθένα. Κάθε άνθρωπο, ποιο είναι η στόχη του, σε τι κατάσταση είναι όταν θα έρθει, τι χρειάζεται. Εσύ που λε τώρα, ναι, γιατί ξέρει, η γλουδαμίνη συνδέεται βασικά επειδή έχει να κάνει με το άζωτο. Που mm. πάει με τις χημικές αντιδράσεις, με την αμμονία, με το μονοπάτι της, αντιοξυ... το αντι... αντιοξυδωτικό μονοπάτι. Οπότε ε, όταν φέρουμε τον οργανισμό μας σε ένα στρες, mm -hmm. σημαίνει ότι αμέσως ξεκινούμε να θέλουμε πιο μεγάλη ποσότητα γλουταμίνης. Ναι. Μαμά, υπήρχε... Υπάρχει βασικά ε, ένα τρίλογο του, του bodybuilding και του Mister Olympia, ο Φρανκ Ζέιν, ο, ο οποίο ήταν σε μια περίοδο, νομίζω τέλη του δεκαετίε του 70 με αρχέ τη δεκαετίε του 80. Ένα σώμα, απίστευτο σώμα, το οποίο ε, δεν φημιζόταν για τον όγκο του, αλλά φημιζόταν για την ε, υπερβολική γράμμωση που είχε το σώμα του. Κάτι που είχαμε δει πρώτη φορά τότε σε εκείνη την περίοδο, αυτοί που το είχαν ζήσει. Θυμάμαι σε συνεντεύξη του Φρανκ Ζέιν ακόμα και σήμερα να λέει ότι πόσο σημαντική είναι η γλουταμίνη που έπαιρνε έκτοτε σε πολύ πιο μεγάλε ποσότητε, αλλά σήμερα λέει ακόμα και στα παιδιά μου, σε πολύ νεαρή εφηβική ηλικία, το μόνο που του έδινα λέει είναι η γλουταμίνη. Δηλαδή σκέψω από όλα οτιδήποτε μπορούσε να του δώσει, που ήταν τα παιδιά μου, νομίζω, σε μυναστήρια και τέτοια τα παιδιά του, και λέει ότι η γλουταμίνη για μένα είναι το πιο βασικό και για το μυαλό του και για το σώμα. Ναι. <laughs> να σου πω, όταν κάνει μία. Προπόνηση πολύ ιδιαίτερη mm. και διαφορετική είναι από αυτή που έκανε, την οποία εσύ θεωρητικά θα έχουμε έναν το λεγόμενο πιάσιμο. Ναι. Ε, εάν βάλει 5 με 10 γραμμάρια μετά γλουταμίνη, mm. θα αποφύγει αυτή τη διαδικασία του πιασίματο. Ναι. Είναι αυτό που σου είπα: δίνει στον οργανισμό έτοιμο το προϊόν που θα, θα πρέπει να παράξει. Mm. Οπότε κερδίζει το χρόνο που θα έχανε ένα οργανισμό. Mm. Οκ. Okay. Ενδιαφέρον. Και μετά την κλουταμίνη. Μετά την κλουταμίνη, το πρώτο συμπλήρωμα, αγαπημένο μου πάλι, είναι ο λιποδιαλυτή μου. Mm. Λοιπόν, εγώ δεν μπορούσα να πιω νευροδιαγερτικό ούτε καφέινε. Ναι. Ναι. Οπότε ξέρει, είναι αυτά τα βιώματα που γίνονται προϊόντα. Αφού δεν μπορώ να πιω εγώ, να φτιάξω το δικό μου. Να φτιάξω το δικό μου, κάπω έτσι ξεκίνησε. Και λέω, οκ αφού δεν μπορώ να πάρω κάτι νευροδιαγερτικό, α κάνω κάτι θερμογενετικό. Mm. Το οποίο δεν έχει καφέινη μέσα. Το οποίο δεν έχει καφέινη μέσα. Όχι, δεν έχει καφέινη μέσα. Είναι καθαρά φυτικό, από φυτικά προϊόντα. Mm -hmm. ε, τα οποία σε εισαγωγικά αυξάνουν τη θερμοκρασία ενδοκιθαρικά. Mm -hmm. Οπότε αν έχουμε περισσότερε καύσει, να σου πω το σημαντικό σε αυτό το κομμάτι που μου λέει πάρα πολλοί κόσμο είναι ότι μπορεί να μην έχει προσέξει τη διατροφή του. Να παρέμεινε η διατροφή του όσοι είχε. είχε. Και στο μήνα που το χρησιμοποιεί, δεν θα πω πιο πριν, αλλά πρέπει να το χρησιμοποιήσει ένα μήνα, αντιλαμβάνονται ότι έχουν χάσει πόντου. Mm. Οπότε εκείνο είναι το κέρδο. Και εκεί φαίνεται ότι δουλεύει αυτό. Εννοείται έχει χάσει πόντου από τη μέση, από τη Ναι, ναι. Χρόνια, ξέρουμε, ναι. Από, ναι. Στη ζυγαριά δεν θα δουν διαφορά εάν δεν προσέξουν τη διατροφή του. Mm. Θα δουν όμω διαφορά. Εντάξει, Αντιλαμβάνει ότι το λίπο τώρα δεν έχει και ιδιαίτερο ναι, βάρο σε σύγκριση πούμε, mm. με νεό, από εκεί φαίνεται ότι δουλεύει. Αν όμω το συνδυάσει και με μια διατροφή, τα αποτελέσματα που έχει είναι απίσωγα. Ναι, ναι, σίγουρα. Και εγώ το λέω πάρα πολλέ φορέ ότι ε, ε, αν κάποιο. Ε, 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 τα ονομάζουμε συμπληρώματα, καθώς συμπληρώνουν τη διατροφή μας. Δεν είναι βασικά, είναι συμπληρώματα. Εφόσον κάτι συμπληρώνει, σημαίνει ότι αν και, και, και το λέω συχνά, πότε πρέπει να πάρει κάποιο ένα συμπληρώμα. Όταν όλα τα υπόλοιπα είναι σωστά και απομένει η έξτρα βοήθεια από ένα συμπλήρωμα. Δεν μπορείς να πάρεις ένα συμπλήρωμα και να περιμένεις ότι ξέρεις «Α, επειδή θα πάρω αυτή την πρωτεΐνη, δεν χρειάζεται να τρώω πρωτενη, δεν χρειάζεται να έχω σωστά γεύματα, δεν χρειάζεται να θα τρώω ό,τι βρω έξω και εφόσον θα παίρνω μια πρωτενη, ένα shaker την ημέρα, θα είναι όλα καλά. Ναι, δεν και μπορεί εξ... να δουλέψει αυτό. Και στο νευροδιαγερτικό λιποδιαλίτη. Ναι. Δηλαδή με την έννοια ντόμ, τον, τον παίρνει κάποιο, τον παίρνει πριν το γυμναστήριο για να πάρει αυτόν το kick. Α, για, να το μπορέσει... ναι. Ναι, για να μπορέσει, ναι. την εξτραώθηση για να μπορέσει να κάνει πιο πολλέ επαναλήψει, πιο γρήγορα, γενικά να του δώσει αυτή την όθηση. Ε, αν δεν το κάνει αυτό, δεν έχει έννοια. Δεν θα έχει κέρδο. Σωστό, ναι. Ακριβώ. Και εδώ, δηλαδή, εγώ έχω περάσει, ας πούμε, στην ομοθεσία τα προϊόντα μου, σαν συμπληρώματα διατροφή. Mm. Όμω, επειδή μου αρέσει και κάνω τους, γενικά του φακέλου, με ρώτησα, γιατί δεν το περνά και σαν ιατρικό. Και λέω, δεν έχει έννοια να το περάσω σαν ιατρικό, διότι, αν το περάσω σαν ιατρικό, σημαίνει ότι θα είναι ένα προϊόν. Που θα είναι κατά τη παχυσαρκία, αλλά από μόνο του δεν θα βοηθήσει. Αν εσύ δεν κάνει διατροφή, δεν είναι το χρυσό χάπι που θα το πιει ναι, και θα ξυπνήσει την επόμενη μέρα και θα είσαι λεπτό. Κοίταξε το να είσαι fit, το να είσαι. το να χάσει βάρο. Είναι μια διαδικασία που χρειάζεται επιμονή και επιμονή. Σωστό, ναι. Να ξεκινεί, τα όρια σου, αντιλαμβάνεσαι ποια είναι τα όρια σου. Αν μπορεί, αν δεν μπορεί. Mm. Αλλά είναι και το, το μεγάλο μπράβο που έρχεται μετά προ τον ίδιο σου τον εαυτό ότι τα κατάφερε. Βέβαια, εννοείται. Και ξέρει τι, πάρα πολλέ φορέ λέμε ότι ε, η, η απόλαυση των τριών λεπτών που θα σου πάρει να φας αυτό το παγωτό, τη σοκολάτα, το φαγητό το οποίο είναι ανθύκηνο που ξέρεις ότι δεν θα σε βοηθήσει στο να χάσει κιλά, αλλά αντιθέτω βοη... θα... δεν θα σε βοηθήσει, θα, θα, θα βάλει περισσότερα κιλά, δεν μπορεί να συγκριθεί με την απόλαυση το να νιώθει μετά καλά με κάθε κίνηση που μπορεί να κάνει μέσα στη μέρα. Ακόμα το να κατεβεί από ένα αυτοκίνητο και να νιώθει καλά που κατεβήκε, ότι σηκώθηκε από το κρεβάτι και δεν. Έθελα έξτρα βοήθεια για να σηκώσω από το κρεβάτι. Μπορώ να τρέξω, μπορώ να περπατήσω, μπορώ να κάνω οτιδήποτε το οποίο αφορά την κινησιολογία μου και να νιώθω καλά. Νιώθω καλά με τα ρούχα μου, νιώθω καλά στον καθρέφτη, κατάλαβε. Δεν έχει να κάνει με καλοπισμό. Έχει να κάνει με το πόσο καλά και φυσικά με το να νιώθει ότι κάνει και κάτι εσωτερικά μέσα σου που είναι επίση καλό. Είναι θέμα υγεία. Ναι, α να σου πω τώρα που καταλήξαμε στο θέμα υγεία, ξέρει πόσε φορέ θα πάμε στο γιατρό, γιατί ναι. αποκτήσαμε ένα πρόβλημα. Ποτέ δεν κάνουμε μια προεργασία να μην το αποκτήσουμε αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, ξεκι... ξεκινάμε, θα απολαύσουμε τη... ό,τι θέλουμε να αυτό που είπες εσύ mm. κινούμαστε γύρω από τις απολαύσεις και μετά έρχεται μία ώρα που χτυπάει το καμπανάκι και λέμε, όπ, τώρα πρέπει να πάω στο γιατρό. Όταν πάμε στο γιατρό, που θα καταλήξει στα αρχικά στα χάπια, στα χάπια και στη διατροφή. <σχεδόν> Ενώ αν τα έκανα πριν, θεωρώ ότι θα, θα είχα έναν κέρδο <σχεδόν> πολύ περισσότερο. Και ξέρει, είναι και πράγματα τα οποία είναι ανεπανόρθωτα. Δηλαδή, άντε και έχει ψηλή χολησιρότητα ή έχει ψηλά τριγυρίδα ή οτιδήποτε. Ναι, μπορεί να διορθωθεί αυτό. Αν όμω αποκτήσει διαβίτη ναι. τύπου β, ο οποίο έρχεται μέσα από τη διατροφή ή άλλε παθήσει που πάλι έρχονται μέσα από τη διατροφή, δηλαδή πολλέ φορέ αναφέρουμε και λέμε εξής, ότι προσέχεται κυρίω το παχέντερο, το οποίο εκεί είναι που ξεκινάνε και καταλήγουν όλα τα. Ε, σοβαρά θέματα. Χρειάζεται προσοχή γιατί ο άνθρωπο ανέκαθεν δεν είχε τόσε πολλέ τροφέ όπω έχει σήμερα. Σήμερα, με ένα κινητό, μπορεί να παραγγείλει ό,τι θε. Ό,τι θε, να έρθει στο σπίτι σου από κάθε χώρα του πλανήτη. Εισαγωγικά, όταν λέω κάθε χώρα, εννοώ ότι αν θέλω Ιαπωνικό φαγητό, Μεξικάνικο φαγητό, Θαϊλανδέζικο φαγητό, Ελληνικό φαγητό, ό,τι φαγητό μπορεί. <laughs> ναι, 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 Σε 15-20 λεπτά θα είναι στο σπίτι μου. Αυτό δεν, ο άνθρωπο δεν το είχε πριν 100, 200, χρόνια. Ναι, σωστά. Ήταν δυσέβρετο. Αν το είχε, γι' αυτό και υπάρχουν και όλα αυτά τα έθιμα με τι κρεατοφαγίε, τι ικνοπέμπτε και Γιατί δεν μπορούσε να βρει κρέα τι υπόλοιπε εποχέ. Ήτανε πατάτε, όσπρια. Ναι, αντιλαμβάνεσαι. Αντιλαμβάνομαι. Αντιλαμβάνομαι. Δυστυχώ. Είναι η νέα τάξη πραγμάτων. Είναι η νέα τάξη πραγμάτων. Αφε, ε, προσπαθούμε να ξεφύγουμε mm. από τις διατροφές Προσπαθούμε να ξεφύγουμε από το ότι μας δημιουργά κόπον Και το γυμναστήριο είναι κάτι yes. το οποίο <laughs> ε, ναι, χρειάζεται, <laughs> το κόπος. χρειάζεται κόπος mm. ε, Θέλουμε να αγοράζουμε τα πάντα yeah. να ξύ... Αλλά νομίζω δεν ικανοποιεί αυτό το αίσθημα Το ότι εγώ έχω κερδίσει αυτό Δηλαδή αν, αν μπορούσα να αγοράσω ένα σώμα θα το αγόραζα, αλλά δεν θα μοχθούσα γι' αυτό άρα δεν θα είχε και ιδιαίτερη έννοια ναι, ναι. να το αγοράσει. Η ίδια Βλέπω πολύ κόσμο ο οποίο θα κάνει κάποιε επεμβάσει. Αυτό σου λέγανε. Ναι, να κάνει κάποιε επεμβάσει. Ξέρει, κάνουν τι επεμβάσει. Ε, Πολλέ φορέ είμαι σίγουρο είμαι είμαι ότι θα το είδε ε, και είμαι σίγουρη ότι και ήδη το αντιλαμβάνονται σε μια φάση. Χάνουν το βάρο του, αλλά δείχνουν συστα... Λες, και δεν είναι υγιεί. Ναι, ναι, ναι. Κάπω στο σώμα δεν το. <σώ> ναι. Δεν το αναρωτιέται αυτό. Ναι, διότι ξέρει, παίρνω πολύ, πολύ μικρή ποσότητα φαγητού και δεν παίρνω όλε τι διατροφικέ ομάδε που θα έπρεπε να πάρω. ή <σώ> πολλοί κόσμο ξέρει στον ακούω ότι, Α, μα είναι μια πρωτεϊνική δίαιτα αυτή, γιατί. Τι, δεν μπορώ να καταλάβω πώ χωρίζουν την πρωτεϊνική δίαιτα με τη μη πρωτεϊνική δίαιτα και δεν μπορώ να αντιληφθώ πώ γίνεται ένα άνθρωπο να μην δίνει τροφή στο μυϊκό σύστημα που αποτελεί το μεγαλύτερο μέρο του σώματό μα. Βέβαια. Ε, ε, σωστό, πολύ σωστό. Και ε, εγώ ε, μπορώ να κατανοήσω του ανθρώπου οι οποίοι, αν είναι ένα υπερβολικά υπερβαρό, α ονομάσουμε ότι υπερβολικά υπερβαρό είναι κάποιο ο οποίο ε, έχει τριψήφιο αριθμό κιλών σε μεγάλο. Ποσοστό δηλαδή, δεν μπορεί να σηκωθεί από το κρεβάτι. Καταλαβαίνω ότι αυτό ο άνθρωπο ίσω έχει φτάσει σε ένα σημείο που δεν μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο, τον, τον εαυτό του, μπορεί να έχει δοκιμάσει πάρα πολλέ φορέ. Και απέτυχε για διάφορου λόγου ο καθένα. Και αντιλαμβάνομαι ότι ναι, η τελευταία μου λύση για να ζήσω ναι. είναι τον Ιστέρι. Και το αντιλαμβάνομαι. Ε, ναι, 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 ναι. Όταν φτάσει στα άκρα. Όμω έχω ακούσει περιπτώσει όπου άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ κοντά στο μόλι μπήκαν στα τριψήφια κιλά και λέει: Ξέρει τι, θα κάνω επέμβαση, θα φροντίσω να βρω τρόπο να κάνω μια επέμβαση, να κόψω το μάχη, να βάλω δαχτυλίδια. Να... Ενώ είσαι πάρα πολύ κοντά με μια σωστή διατροφή να το που θα χρειαστεί να την κάνει. Ακόμα και αν το επιτρέψει ο γιατρό, ακόμα και αν σε... έχει σε προτεραιότητα για να γίνει αυτή η επέμβαση. Εντούτοι, σα σου πει ότι ξέρει πρέπει να χάσει κιλά τώρα για να σε δεχτώ. Και θα πρέπει και μετά στο υπόλοιπο τη ζωή σου θα πρέπει πάλι το ίδιο να προσέχει, καθώ το σώμα σου θα επιστρέψει εκεί που ήταν. Εκεί που ήταν. Ακριβώ. Εκεί που θα το στείλει εσύ ξανά. Καταλαβέ. Άρα, ναι, είναι ένα θέμα η, η διατροφή. Ε... Κοίτα, εγώ πάντα έλεγα ότι για μένα υπάρχουν τρει δυστυχισμένοι άνθρωποι. Ο αν είχα, αυτό που λέει αν είχα, mm. συνεχώ αν είχα, αν είχα αυτό, αν είχα αυτό. Ο αν μπορούσα, αν μπορούσα να κάνω αυτό, να μπορούσα να κάνω okay. αυτό. Αν είχα... Και το ανήμουν ήμουν. Αν είχα, αν, αν μπορούσα, αν ήμουν. Όλα έχουν και το τρία το αν. Ναι. 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 Αυτοί για μένα είναι οι τρει δυστυχισμένοι ανθρώποι. Mm. Αυτό ξανακαταλήγω στο mindset. Ναι, 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 τι ναι. θέλω. Τι ναι, θέλω, ναι. Τι θέλω. Ό,τι θέλω θεωρώ ότι μπορώ Παλώς να το πετύχω. Ναι. Όσες δυσκολίες και αν έχω. Εντάξει, τίποτα δεν είναι εύκολο στη ζωή. Okay. και ξέρει τι... Καταρχήν αυτό το ονομάζουν νομίζω η γλώσσα του φτωχού, δηλαδή το αν, εγώ, αν, πολλές φορές το λέμε ε, και όχι φτωχός σε λεφτά, φτωχός στο, στο να έχει δυνατό πνεύμα να καταφέρει να, να κερδίσει αυτά που ο ίδιος θα ήθελε, καταλαβες και προς Θεού νομίζω ότι μια μάχη με το σώμα τη δίνουν όλοι οι ανθρώποι. Δηλαδή, είναι, είναι το μοναδικό όχημα που έχει στη ζωή σου. Οφείλει πάνω απ' όλα, όχι για εξωτερικού λόγου, για εσωτερικού λόγου να το προσέχει. Δηλαδή, ποιο ο λόγο εγώ να πάω να έχω ένα αυτοκίνητο το οποίο ε, πρέπει να προσέχω για τα λάδια του, να προσέχω για τι καύσιμο θα μπει μέσα, να βάζω τα πιο ακριβά, τα πιο ωφέλιμα για το δικό του κινητήρα και για το δικό μου κινητήρα. Ναι, ναι. Να βάζω ό,τι σκουπίδι. Ότι, να, ναι, 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 σωστό, σωστό. Η, μα έτσι κάνει. έτσι κάνει. Η νέα τάξη yeah. πραγμάτων έτσι τάξη, κάνουμε. Yeah. Είτε θέλουμε να το αποδεχτούμε, είτε δεν θέλουμε να το αποδεχτούμε, αυτό γίνεται. Mm. Yeah. Ξεκινάμε, δεν σκεφτόμαστε εμά. Και ξέρει, το πιο σημαντικό πράγμα, να ρωτήσουμε ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Κανένα δεν θα σκεφτεί να μα πει. Η ίδια μα η ζωή είναι. Σωστό, και ξέρει yeah. πότε θα το καταλάβουμε. Αν μα πάρει κάποιο, για παράδειγμα, δύο λεπτά κάτω από το νερό, και νιώσουμε ότι θα ξεκινήσουμε να, να μην αναπνέουμε, ε, αποφασίζουμε ότι Ο, η ζωή, η ζωή. Και εκεί καταλαβαίνουμε yeah, το ενώσω. νόημα τη ζωή. Yeah, yeah. Γι' αυτό που λέει κάποιο: Αν δεν χάσω την υγεία μου, δεν μπορώ να αντιληφθώ. Yeah. Λέμε όλοι έτσι απλά. Μακάρι να έχουμε την υγεία. Ναι. Αν δεν τη χάσουμε όμω. Δεν μπορούμε Μπορείς να, να αντιληφθούμε ναι. την έννοια τη υγεία. Αυτό που έχει αναφέρει με την αναπνοή είναι πολύ σωστό. Και εδώ έχω ακούσει και από ένα διάσημο γκουρού που το αναφέρω συχνά σε διάφορα παραδείγματα που δίνουν. Ότι ξέρεις, ό, όσο όταν χάσει την αναπνοή σου, αντιλαμβάνεσαι τι σημαίνει η μια ανάσα. Μια ανάσα. Ε, όταν έχει θέμα με, κάποιοι, με την υγεία σου, αμέσω καταλαβαίνει πόσο σημαντική είναι. Το θέμα είναι να μην φτάσει μέχρι εκεί. Ε, δεν λέω ε. ότι δεν μπορεί να έρθει κάτι, ε, εννοείται ότι μπορεί κάτι. Ναι, να ναι, γύρετε, ναι, 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 ναι. εντάξει. Μπορεί να κάνει και όλα σωστά. Και να πάει κάτι λάθο. Ναι, δηλαδή, ναι. μπορώ να κάνω διατροφή, μπορώ να ασκούμε, ναι, ναι. μπορώ να προσέχω, μπορώ να προσέχω το πνεύμα μου γενικά. και Εντάξει, ναι. ναι. Απλά, ξέρει, ο λόγο που το κάνουμε είναι γιατί θέλουμε να μειώσουμε την κάθε πιθανότητα. Τώρα, αν έρθει κάτι, ναι, έχω θα προσπαθήσω να την αντιμετωπίσω, να γίνω καλύτερα, να έχω την υγεία μου πίσω. Αλλά αυτή τη στιγμή, εφόσον νιώθω ότι εγώ έχω την υγεία μου, κάποιο άλλο άνθρωπο δεν την έχει, οφείλω να το σεβαστώ αυτό. Κατάλαβε. Ναι, ναι, ναι. Οφείλω να το σεβαστώ. Και ούτε. Κοίταξε. Οφείλουμε να το σεβαστούμε και οφείλουμε να, με... να μην διατυμπανίζουμε ότι. Α, ξέρει, έκανε κάτι λάθο. Και εγώ που τα έκανα όλα σωστά. Ναι, ναι. Μπορεί να μου βγει κάτι και που δεν ξέρει. Ναι, Από, ναι, ναι. Από το Σωστό. πουθενά. Οπότε δεν είναι θέμα να ξέρει. Mm. Τα κάνω αυτά και δεν μου τυχαίνει εμένα. Σωστό. Απλά τα κάνω αυτά για να μειώσω τι πιθανότητε να μου τύχει. Σωστό. Αν δεν τα καταφέρω να τι μειώσω. Και για να νιώθει ότι κάτι, κάτι, κάτι κάνει σωστά για το σώμα σου. Ναι. Όπω διαβάζει ένα βιβλίο και... και. Ναι, ναι. Και μαθαίνει και εξελίσσεσαι. Εξελίσσε, ε, ωραία. Ε, η απόφαση για να. Εφόσον είχε δοκιμάσει ένα, δύο, τρία προϊόντα, πότε ήρθε η απόφαση για να πει ότι ξέρει, θα ολοκληρώσω τον κύκλο και σιγά, 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 σιγά θα φροντίσω ώστε η υδατική δίαιτα ε, να, να, είναι μια εταιρεία που έχει ολοκληρωμένη γκάμα συμπληρωμάτων, όπω τη βλέπουμε σήμερα στην ιστοσελίδα, που είναι όλα, α πούμε, βλέπει μια μεγάλη γκάμα ε, συμπληρωμάτων. Κοίταξε, θεωρώ, μεγάλωσα μέσα σε μια οικογένεια, αν το λέω πολλέ φορέ, η μαμά μου γελάει. Mm. Μέσα σε μια οικογένεια όπου οι αδερφέ μου, οι γονεί μου ήταν πάρα πολύ λεπτοί. Mm. Εγώ γεννήθηκα με το χάρισμα των κιλών. Mm. Εντάξει, το, εσκεμμένα το λέω χάρισμα, γιατί αν δεν είχα αυτό το χάρισμα, δεν θα ήμουν εδώ να παρουσιάζω αυτή την κάμα Έχει των προϊόντων. Αν κιλά, ναι. μου. Ε, Οπότε ήταν ο δρόμος mm. για να λύσω το δικό μου κόμπλεξ mm. των κιλών. Σημείωσε ότι όπω είχα πει πριν δεν μπορούσα να πάρω καφέινε. Οπότε λέω: Οκ, okay, θα πάρουμε. Θα κάνουμε κάτι το οποίο δεν θα έχει καφέινε. Καταλήξαμε στον ελιποδιαλίτη. Είδα το σώμα μου να αλλάζει. Είδα τα κιλά μου να φεύγουν. Και ξαναεπανέρχομαι πριν, γιατί θα μου πεις τι ήταν αυτό που έκανε να κάνεις αυτή τη δουλειά. Ψυχα, ναι. Μια δυσκολία που είχα να αντιμετωπίσω όσον αφορά ε, ένα θέμα τη υγεία μου. Και γι' αυτόν είχα πει πριν ότι η αμφίεση τη ευκαιρία είναι η δυσκολία. Mm. Οπότε, λόγω του mindset, για παράδειγμα, αποφάσισα ότι αυτό θα το δω σαν ευκαιρία και θα αλλάξω γενικά. Έβγαλα για πρώτη φορά γιατί σπούδασα χημεία, Δεν ασχολήθηκα καθόλου με τη χημία. Ασχολήθηκα με τουριστικά. Είμαστε Πού στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Mm. Μετά έκανα έναν online course στην αθλητική διατροφολογία. Mm -hmm. Έκανα το course του personal training mm -hmm. ε, και το κάνω μεταπτυχιακό στη Μεσογειακή Διατροφή. Mm -hmm. ε, και να πω ότι συνεχώ μου αρέσει να διαβάζω αυτόν το κομμάτι μπλέο. Ασχολήθηκα με τα τουριστικά, καμία σχέση. Αλλά στην Αγία Νάβα που ζούμε, Εκεί αναγκαστικά στα τουριστικά. Και αποφάσισα εκεί που βρήκα τη δυσκολία να ανοίξω ξανά τα βιβλία της χημίας. Mm. Κατέληξα στο πρώτο συμπλήρωμα αντιγλουταμίνη. Λιποδιαλήτη. Στο λιποδιαλίτη. Στο λιποδιαλίτη, ναι. Μετά αργότερα ήρθε ο λιποδιαλίτης. Ξεκίνησα με τη γλουταμίνη και την πρωτεΐνη. Ε, όχι σαν δικά μου προϊόντα, σαν προϊόντα, mm. σαν τα αγόραζα. Και αυτό το κομμάτι το ονόμασα τεχνική. Mm έκανα διατροφή και έκανα και άσκηση. Λοιπόν, αυτού του τρει πυλώνε του έκανα όνομα πλέον, γι' αυτό είναι το όνομα τη Ζατική Διετά. Από θα... τα αρχικά τη λέξη διατροφή, άσκηση, τεχνική και βγαίνει το ΔΑΤ. Και απλά έβαλα το έναν υποκοριστικό μετά το εκεί, mm. για να ακούγεται ωραία. και... Ε, και θεωρώ ότι χρησιμοποιώντα αυτού του τρει πυλώνε, μπορεί να πετύχει ένα φυσικό αναβολικό σύστημα που είναι το Α και το μέγα. Οκ. Okay. Ε, άρα το είχε μέσα στο μυαλό σου πολύ <laughs> καλά οργανωμένα, για το πώ. <laughs> ναι. Ωραία. Πρώτα το οργάνωσα στο μυαλό μου και μετά, μετά το οργάνωσα ναι. Ναι, στο χαρτί και okay. σαν εταιρεία. Ωραία. Και ε, αυτό, όταν εσύ έχει φτιάξει τη θετική δίαιτα, πούμε, τι είναι Δηλαδή, είχες ονειρευτεί ότι σήμερα θα φτάσει σε ένα σημείο που τα συμπληρώματα θα είναι... Ή ήταν το ένα, ακολουθούσε το άλλο σιγά σιγά. Κοίταξε, Φτιάχνεσαι, εγώ ένα... ονειρευόμουν υγεία. Mm. Αυτόν ονειρευόμουν. Την υγεία τη δική μου, την υγεία των άλλων. Αυτόν ήταν το, το όνειρό μου. Εντάξει. Μετά ξεκίνησε και στο σώμα. Οκ, okay, αφού Μπορώ να κάνουμε ας πούμε, yeah. να χτίζουμε σιγά σιγά ένα σώμα yeah. Α, Και τώρα το άλλο. Ναι, τώρα το αναφέρετε άλλο. Ξεκίνησα να μεγαλώνω την κάμα, ξεκίνησα να διαβάζω πιο πολύ. Με βοήθησαν, εντάξει, οι γνώσει μου στη χημία, με βοήθησαν αφάνταστα. Ασυζητή, yeah, ναι. Yeah, yeah, yeah. Ναι. Οπότε υπήρχε η βάση. Mm. Υπήρχε η βάση. Γι' αυτό και στη δυσκολία μου, ανά, αν, ξέρεις, έτρεξα στα βιβλία μου. Okay. Ε, φυσικά εντάξει. Βλέπω ότι ξέρει, θεωρώ ότι χωρί να θέλω να θίξω ας πούμε, τον οποιοδήποτε ναι, ναι. γιατρό ή επάγγελμα, δεν έχουμε συνειδητοποιήσει τη δύναμη των συμπληρωμάτων. Ναι. Ξέρει, καταφεύγουμε απευθεία στα χάπια. Σε, σε φαρμακε... Ναι, στι φαρμακευτικέ αγωγέ, χωρί να συνειδητοποιήσουμε ότι ναι, μπορούμε να πετύχουμε και απλά πράγματα με τα απλά συμπληρώματα. Mm. Δηλαδή, θέλω, ή το άλλο που έχω πει τώρα και στο μεταπτυχιακό που κάνω. Ναι, οκ, okay, έχουμε ένα συγκεκριμένο. BMI. Mm. Mm. Ναι, θέλω να το αυξήσω. Πώ θα το αυξήσω, ε, ναι, πρέπει να δημιουργήσω εμεί μυ, mm. για να μπορούν να δουλεύουν πιο πολύ και να κερδίζω. Ναι, μπορεί να κάνω αερόβιον, να, αλλά το αερόβιον όσον το κάνω, θα χάνω ας πούμε mm. τις yeah. συγκεκριμένε ερμίδες. Αν κάθομαι στον καναπέ μου όμως και δεν έκανα μια μέρα, δεν θα μου πετύχει κάτι άλλο. Mm. Ας, αν έχω δημιουργήσει όμως μια μήκη, μάζα συγκεκριμένη, θα με βοηθήσει... Και να κάθομαι στον καναπέ, ότι είναι χτισμένη μια μέρα να δεν έκανα και να μου δουλεύει, ενώ αντίθετα είναι κάτι το οποίο δεν θα το κάνει το αερόβιο. Ναι, ναι, σωστό. σωστό ναι. Ε, Κοίταξε, έχουν δαιμονιποιηθεί τα συμπληρώματα και έχουν δεχτεί αρκετό πόλεμο μέσα στα χρόνια. Ε, Καλό κακό θεωρώ ότι σήμερα έχουν βρει το δρόμο του και εγώ δεν ήμουν ποτέ εναντίον ενό συμπληρώματο γιατί ε, τα περισσότερα συμπληρώματα σε βοηθούν να έχει μια σωστή αποκατάσταση. Ε, και επειδή σήμερα κυρίω έχουμε αθλητέ οι οποίοι ασχολούνται με δύο και τρει προπονεί την ημέρα, ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα, ούτε ο ύπνο ούτε το φαγητό του αρκεί. Άρα χρειάζεται κάπω να συμπληρώσουν. Όλα αυτά τα κυρίω με, με, τον υδρότα και με την άσκηση, με την ένταση, χρειάζεται όλα να επανέλθουν πίσω και ορμονικά, mm. αλλά και το σύστημα σου γενικά να νιώθει φρέσκο για την επόμενη προπονήση που ο προπονητή σου θα έχει απαιτήσει θα περιμένει να σε <coughs> 100% ναι, εκεί. Ναι. δώσει όλα. Ε, όσο αφορά όμως και τον κανονικό κόσμο, του αρασιτέχνες οι οποίοι δεν, δεν ασχολούνται τόσο πολύ με προπονήσεις ή μπορεί να μην προπονούνται κανονικά δεν είναι κακό να από τη στιγμή που μπορεί να τον βοηθήσει και να έχει ένα ε, καλύτερο και πιο υγιές σύστημα ε, και για να πιάσει καλύτερα για τους στόχους του. Κοιτάξτε, εγώ θα σου πω εδώ πιο απλό παράδειγμα. Έχω περάσει έναν τραυματισμό, πες, και πηγαίνω να κάνω μια φυσιοθεραπεία. Mm. Οκ, okay. πρέπει να κάνω ένα recovery σωστό για την επόμενη φυσιοθεραπεία. Δεν το κάνουμε. Αυτό, αυτό το κομμάτι θα μπορούσε να βοηθήσει άψογα ένα συμπλήρωμα. Ναι. Να, δηλαδή να είναι έτοιμο το μυϊκό μου σύστημα να ξαναδεχτεί ναι. τη φυσιοθεραπεία, την επόμενη φυσιοθεραπεία. Να μπορεί να την αφομοιώσει. Δεν είναι μόνο να τη δεχτεί, πρέπει να την αφομοιώσει. Mm -hmm. Άρα αν, και είπα το πιο απλό τώρα, αν εγώ βοηθούσα με ένα συμπλήρωμα, τότε θα βοηθούσα και για το χρόνο που θα χρειαζόμουν να τελειώσω τις φυσιοθεραπείες. Mm. Σωστό, ναι. Είναι αρκετά τα ωφέλη που είναι, έχω. ναι, είναι αρκετά τα ωφέλη. Το... Έχει... Εντάξει. Πολλοί κόσμοι ακόμη φοβάται. Τις προ... Ακούει πρωτενε, α πούμε, και ειδικά οι γυναίκε. Ξέρει στο μυαλό του, θα φουσκώσω, θα κάνω. <laughs> αν πάρω κρεατίνη <laughs> θα... Ναι, αν πάρω κρεατίνη, να πάρω πρωτεΐνη, <laughs> θα γίνω μποτιμπιλτράς, <από> <laughs> θα, ναι, ναι. θα βάλω βάρος. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Απλά είναι η παραπληροφόρηση η οποία έχει δημιουργήσει μια κακή εντύπωση, mm -hmm. κυκλοφορεί κακή εντύπωση. Γιατί πόσα παιδιά αν μπορεί να του πει, πει στι μαμάδες του. θα ήταν σωστό να πάρουν ένα συμπλήρωμα πρωτεΐνης, πρωτεΐνη, όχι. Όχι, όχι, όχι. Ναι, ε, ναι. Βλέπει μια φοβία. Και όμω η ίδια μαμά μπορεί το βράδυ ας πούμε να έχει ε, κοσσερβοποιημένο φαγητό για το παιδί, ε, κοσσερβοποιημένο για την επόμενη μέρα, ε, και όταν λέω κοσσερβοποιημένο, χημικά λοιπόν, ναι. εννοώ, δηλαδή από δημητριακά, τα οποία... Ναι. Άστο. Μέχρι ότι... Και λες, ωραία, εντάξει, αλλά εκεί είναι η απουσία της παιδείας. Θεωρώ ότι ο κάθε γονιός πλέον... Ε, οφείλει και πρέπει να ξέρει για τα παιδιά του τι ακριβώς τα ταΐζει ε, Χαιρόμαι γιατί αλλάζουν τα πράγματα πλέον. Ο ναι. κόσμος έχει, τρα, έχει ξεκινήσει και βλέπει πόσο πιο υγιέ μπορεί να είναι το παιδί του και όχι με όλα αυτά που του δείχνει τηλεόραση, αλλά με το τι ακριβώ πρέπει να βρει σωστά. Ε, τις προάλλε είχα μια πολύ ωραία συζήτηση με μια κυρία η οποία άνοιξε μια συζήτηση ενώ εκτό του στούντιο για το ζέα ή το ψωμί ζέα και πόσο υγιεινό είναι. Κάτι το οποίο προηγούμενα χρόνια δεν το γνωρίζαμε καθόλου. Ε, τι, ακριβ, τι προϊόντα έχεις? Ε, έχεις πρωτεΐνη, κρεατίνη, γλουταμίνη. BC, ναι, BCAA. Μπράβο, το οποίο έχω εδώ. Ναι. Ε, 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 την ελκαρνητίνη. Την ελκαρνητίνη, ναι. Ε. Θεωρητικά τις πρωτεΐνες που έχω, σοκολάτα, βανίλια, φράουλα, μπανάνα mm -hmm. και τη σκέττιν, την οποία χρησιμοποιούμε μέσα στον καφέ μας. Εννοείς χωρίς γεύση. Χωρίς γεύση, ναι. Ναι, ε, ναι. χωρίς γεύση. Έχω τις μπάρες μου. Mm. Εντάξει, μπάρες είναι... Δημητριακών. Που... Μπάρες Δημητριακών, ναι. Με βραδιάς αποδεσμευσύνη τα τάθρακα. Mm. Ε, και η πρωτεΐνη γύρω στο 20%. Έχω την πρωτεΐνη. Ε, απευθυνόμουν πάρα πολύ σε, σε γυναίκες. Ναι. Δηλαδή... Ο πληστό κόσμο που είχα γιατί ξεκίνησα για χάσιμο βάρου. Mm. Αυτή ήταν η φιλοσοφία τη αρχή τη διδατική. Ε, να βοηθήσουμε ενό περισσότερων κόσμων να χάσει βάρου. Δηλαδή, οι γυναίκε ασχολούνται πιο πολύ σε αυτό το ναι, κομμάτι. Ναι, ναι, ναι. Οι άντρε ασχολούνται πιο πολύ στο αθλητικό κομμάτι, στο μυκό ναι. Ναι, κομμάτι. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τώρα και τη μαύρη σειρά, που είναι όλα αυτά τα συμπληρώματα που είπε εσύ mm. πριν από λίγο. Ε, έχω τα μείγματα για cake τα οποία είναι πρωτεϊνούχα, πάλι με βραδιά αναποδέσμευση ή δαδάθρακα. Mm. Ε, γιατί δεν θα ήθελα να ανεβάζουν άμεσα τα επίπεδα τη ισουλίνη και για να υπάρχει μια επεξεργασία γενικά στο, mm. στο, mm. στο έντερο, ναι. έντερο. Τα λε για... και εκεί είναι μείγματα τα οποία φτιάχνει, α πούμε, ένα κέικ τύπου μπράουνι. Μπράβο, ναι. Υπάρχουν έτοιμα στο δοχείο mm. βασικά και εσύ θα προσθέσει τι πλήστε φορέ αυγά και γάλα και τα ψήνει. Είναι... Χωρί ζάχαρη. Χωρί ζάχαρη, ναι. Εκτό. από την, για παράδειγμα που χρησιμοποιούμε μαύρη σοκολάτα όσον έχει μέσα η μαύρη σοκολάτα, ναι, και ναι. ναι, δεν δεν, τη, να δεν κάτι, μπορώ ναι. να κάνω κάτι, ναι. Ε, εντάξει, Οπότε αν θα το χρησιμοποιήσει μια οικογένεια, εγώ λέω πολλέ φορέ, φορες θέλουν και θα το κάνουν για την οικογένεια, για τα παιδιά, μπορούν να προσθέσουν λίγο μέλη mm. Είναι, είναι η κίτρινη σειρά αυτή που είχα δει στη Ναι, η πορτοκαλιά Άρα, αυτή σειρά. Αυτή η, η μαύρη σειρά, για να το διευκρινίσουμε, η μαύρη σειρά είναι η πιο αθλητική σειρά. πιο αθλητική, σειρά ναι. Που έχει πρωτεΐνες και, και isolate. Ε, ναι, isolate, isolate. Ναι, και την silver Way, που είναι μια καλή υπογειότητα, μεταξύ ναι. του 80 με 82% mm -hmm. ε, Εντάξει, υπάρχει η καρνιτίνη, όπως είπαμε, είναι η γλουταμίνη, η κρεατίνη, BCAA, ένα slimming drink το οποίο είναι πιο χαμηλό σε πρωτεΐνη, mm -hmm. ε, με γλυκομανάνι, οπότε για να νιώθει ο άλλος ότι έχει κορεσμό okay. και να βοηθήσει. Πάλι ήταν ένα, ένα προϊόν το οποίο ε, απευθύνεται, ας πούμε, να εξαρτάται το τι θέλει ο καθένας. Yeah. Ε, και έχουμε και την πράσινη σειρά. Εντάξει, πράσινη σειρά που είναι ο λιποδιαλύτης, που είναι, είναι α, καθαρά φυτική σειρά. Ο λιποδιαλύτης είναι καθαρά φυτικό προϊόν. Mm. Έχουμε και έχουμε και τα μπαχαρικά, τα οποία είναι χαμηλά σε αλάτι. Έλα, μπαχαρικά, τι είδους μπαχαρικά. Ναι, δηλαδή έχουμε μπαχαρικό που είναι για τη σαλάτα, να σου δεις μια γεύση, διότι δηλαδή θα κάνεις μια διατροφή, να αντιλαμβάνεσαι ότι θα πρέπει να προσέχεις ε, το λάδι mm. που βάζεις μέσα. Πάντα συστήνουμε το μόνο ακόρεστο στο υπαρόν, yeah. οπότε θα πηγαίνουμε ξεκάθαρα στο ελαιόλαδο. Ε, και έχουμε το μείγμα για μπέρκερ, το μείγμα για κοτόπουλο και το μείγμα για τα το barbecue. Ο ναι. καθένα ανάλογα με τη γεύση το χρησιμοποιεί. Εγώ, για παράδειγμα, όταν θα κάνω ο μελέτη, το πρωί, μπορεί να βάλω λίγο μείγμα μπαρπέκιου για να δώσει μια γεύση να δώσει στα σπίτια. Ναι. Ναι, ναι. Ε, και κάτι άλλο είχα δει. Ε, oatmeal, νομίζω έχει. Στα... Ναι, το έχω στην πορτοκαλιά σειρά ναι. με τα κέικ, τα οποία είναι, είναι με βρώμη, πρωτενη και υπάρχει σε τρει γεύσει, με σοκολάτα το καθαρά σοκολάτα, σοκολάτα μπανάνα και σοκολάτα φράουλα. Ναι. Αυτά απλά προσέτησε εσύ δύο αυγά, ένα ποτήρι γάλα, το ανακατεύει μέσα στο ίδιο το μπουκαλάκι. Δηλαδή το μόνο που θα χρειαστεί κάποιο είναι ένα μπυρουνάκι για να τα ανακατέψει. Ναι, μια... ναι, Τα δύο αυγά και το ένα ποτήρι γάλα, και τη, θα το ψήσει στο φούρνο για 20 λεπτά και έχει έναν υγιεινότατο τον ναι, σνακ. Ωραία, άρα έχει ουσιαστικά σκεφτεί έχει ανοίξει μια μεγάλη γκάμα προϊόντων που αφορά συγκεκριμένου ανθρώπου. Ο καθένα μπορεί ακόμα και με τα χρώματα να ξέρει πού ακριβώ ναι. μπορεί να κατασταλάξει και τι ακριβώ μπορεί να. Ε, τι είναι αυτό ακριβώ που, το, που του αρμόζει. Φυσικά υπάρχει και. Ε, είμαι ένα άνθρωπο που ξέρει, μπορώ να τα δοκιμάσω όλα δηλαδή. <laughs> ε, τα περισσότερα από αυτά τα παίρνω ήδη. Ε, δηλαδή και με βρώμη ξεκινάω το πρόγευμα. Και αρκετό μπαχαρικό έχουμε μέσα. στην Α, στη... και έχω και την κρανόλα, ξέχασα τώρα που είσαι με την προμήνικα. Την κρανόλα, ναι. Την οποία χρησιμοποιούμε πάρα πολύ λίγο μέλι στην παρασκευή mm. τη. Οπότε δεν χρησιμοποιούμε ζάχαρη. Ναι. Είναι απλά για να δώσουμε. και έχει μία ιδιαίτερη γεύση. Ε, ό, ε, όλοι να πω ότι έχουν εντυπωσιάζονται όταν τη φάνε μαζί με το, το γιαούρτινγκ. Εγώ προσθέτω γιαούρτινγκ την δική μου την πρωτενη και την κρανόλα. Οπότε μπέρν, γίνεται έναν τέλειο πρωινό. Ναι. Πολύ ενδιαφέρον. Η αλήθεια ήταν ότι θα ήθελα να δημιουργήσω έτσι, ξέρει, ένα. Πάει σε ένα σούπερ μάρκετ για παράδειγμα και βρίσκει από όλα. Ναι, ό,τι χρειάζεσαι Τι για χρειάζεσαι, τώρα, ναι. ναι. Ε, θα ήθελα να δημιουργηθεί έτσι και ένα κόσμο για τη δίαιτα. Mm. Τη διατροφή όσον αφορά όλα. Εντάξει, είσαι πολύ καλό, γιατί είναι αρκετά προϊόντα. Να, και οποία και βλέπω, τα μπισκότα. Ναι, ναι, μπισκότα, μπάρες, ναι. 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 Και όλα αυτά μπορούν να, να δει κάποιο τα προϊόντα. Μπορεί να δει τα δει στην ιστοσελίδα μας, στο wwwtiki mm -hmm. στο Facebook, Instagram, υπάρχουν, TikTok. Υπάρχουν online παραγγελίες. Ναι, υπάρχουν online παραγγελίες ε, για Κύπρο και Ελλάδα. Mm. Υπάρχουν ανοιχτά και για άλλε χώρες της Ευρώπης. Ναι. Βάζει τον κωδικό σου και φαίνεται αν μπορούν να σου παραδοθούν ή όχι και το κόστο παράδοση. Ναι, ναι. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ε, περισσότερο ενδιαφέρον με κάποιου ανθρώπου που το είχα επικοινωνήσει τόσο στην Κυπρολά και στην Ελλάδα μου είχαν αναφέρει ότι ε, του ενδιέφερε το γεγονό ότι ξέρει, ο κόσμο γνωρίζει γύρω από συμπληρώματε μεγάλε εταιρείε. Δηλαδή, α, για να μην αναφέρω ονόματα, εταιρείε ναι. κολοσσού εταιρείε. Και τους κάνει μεγάλη εντύπωση ότι α, υπάρχει μια εταιρεία η οποία βρίσκεται ή στην Κύπρο ή στην Ελλάδα και μπορεί πάρα πολύ εύκολα και με όλες τις α, σωστές α, α, νομοθεσίες και όλες τις τηρήσεις και όλα τα πιστοποιητικά που χρειάζεται να σου παρέχει ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι εσύ. Δηλαδή, Κοίταξε, θεωρώ, δηλαδή. θεωρώ, θεωρώ ότι χωρίς να θέλω να συγκριθώ ας πούμε τώρα με τις εταιρείε ναι. ε, κολόστο, ναι, δεν, δεν συγκρινόμαστε. Ναι. Απλά είμαστε στα δικά μας γούστα γευστικά. Ναι. Ξέρεις η Μεσογειακή θεωρώ ότι έχουμε ένα δικό μας γευστικών ουρανίσκων. Ναι, με βάση Εντάξει, έχουμε... Με βάση το όσο, πώς έχουμε μεγαλώσει, με τον τρόπο που μαγειρεύουμε, όλα αυτά. Όπω <laughs> Όπως και οι Ασιάτες είναι Όπως πολύ και και οι Ασιάτες είναι πολύ δι... διαφορετικά. Ναι, η Αμερικά. Στην Αμερική είναι ναι, ναι. πολύ διαφορετικά. Και ο οι η Οπότε θεωρώ ότι εμείς χτίζουμε με βάση αυτό. Τη γευστικότητα τη περιοχή. Mm. Κάποιοι μπορεί να πάρουν τι μπάρε και να Α, μα είναι πολύ διαφορετική μια, μια άλλη μπάρα πρωτενη. Mm. Ναι, γιατί γευστικά είμαστε εδώ που θα έπρεπε να είμαστε. Mm. Να, στην πρωτενη το ίδιο. Να, δηλαδή, πολλοί έχουν πάρει την πρωτενη μου τη βανίλιας, και θεωρούν ότι δεν βλέπουν διαφορά με το να πίνουν ένα milkshake βανίγια. Ναι, γιατί εδώ έχουμε ακριβώ αυτόν το γούστο. Ναι, ναι. Άρα προσπαθείς να φτιάξεις ναι, κάτι το οποίο... Ναι, άρα αυτόν θεωρώ ότι είναι το πλεονέκτημα. Πλεονέκτημα μας θα ήταν με την έννοια ότι αν θέλει να δημιουργήσουμε κάτι, σκεφτήκαμε κάτι, θέλουμε να δώσουμε αυτήν την ε, ε, γεύση, να αυτό, ξέρεις, τα, που μπορεί να υπάρχουν. Τώρα πες ότι στην περιοχή μας είναι πολύ της μόδας το cake, το red velvet. Ναι, θα μπορούσαμε να κάνουμε μια πρωτεΐνη red velvet. Mm. Θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα πρωτεΐνι, εντάξει. τυραμισού. Τυραμισού. Ναι, ναι. Θα μπορούσε να γίνει κάτι, ξέρω εγώ. Κάτι ελληνικό σε προϊόντα. Κάτι ελληνικό, ναι. για την Κύπρο, φέτα για την Ελλάδα. Ναι. θα μπορούσαμε να δώσουμε. Ναι, θα μπορούσαμε να το δώσουμε γιατί ξεκινάμε με τα δικά μας γούστα. Σωστό, πάρα πολύ σωστό. Ζητάει ο κόσμος από εσάς ω δατική δίαιτα, δηλαδή εκείνη την εκπαίδευση για τα, για τα προϊόντα, δηλαδή έχει απορίε που μπορεί ναι, να λύσετε. Ναι, έχουν απορίε. Ή δηλαδή, το καθένα θέλει κάτι εξειδικευμένο. Mm. Δηλαδή, μπορεί να ρωτήσει κάποιο τι ώρα θα ρωτήσω. τι ώρα, να πάρω, αυτό, τι ώρα να πάρω αυτό. Γιατί να πάρω αυτό. Α πούμε, για παράδειγμα, στην mm. Ελ δεν μπορεί να την πάρει. Τι ώρα που θα πάει να ξαπλώσει. Δεν έχει έννοια. Ακριβώ. είναι λάβες. 30 λεπτά πριν το... Ναι, 30 λεπτά πριν. Εγώ το παίρνω να σου πω κάτι. Εγώ το παίρνω και καθόλου τη, ναι. ναι. τη διάρκεια mm. που θα κάνω. Ξεκινάω από πριν και το παίρνω γιατί το βάζω yeah. στο στον μπουκαλάκι. Στο τρέξιμο. Ναι, α, γενικά. Ή είναι αντί να παίρνω στην προπόνηση. Είναι αντί να παίρνω ας πούμε, νερό παίρνω το νερό με τη καρνιτίνη. Mm. Ε, τώρα πάλι ξέρετε το τι θέλει να πετύχει κάποιο με τον BCAA. Mm. Θα το πάρω πριν, θα το πάρω μετά. Αν έχω φάει, α πούμε, πριν mm. μία ώρα και 30 λεπτά, δεν έχει έννοια να το πάρω πριν την προπόνηση. Λοιπόν. Θα το πάρω μετά την προπόνηση. Ναι, η καλύτερη ώρα για τον PCA νομίζω είναι ή πριν το τέλο, κατά τη διάρκεια, δηλαδή να το έχει κατά τη διάρκεια μαζί με τον νερό σου, ή προ το τέλο. Ναι, ναι. Ειάν, θα πα, πέσω ό,τι έφαγα, α πούμε, εγώ η ώρα μία. Και mm. Θα πάω να κάνω την προπόνηση μου η ώρα πέντε. Mm. Όταν επειδή έχει περάσει αρκετό διάστημα ναι. για να αποφύγω τον κανιβαλισμό του ίδιου του νομικού μα συστήματο, θεωρώ ότι θα ήταν πιο σωστό να το πάρω πριν να ξεκινήσω πριν την, να σχίσει, ναι, την προπόνηση. Σωστό, ναι. ε, τώρα μπορεί να πω σε κάποιον εγώ πάρω το πριν. Σε κάποιον άλλο να το πω πάρω το μετά. Ναι, ναι. Υπάρχει μια σύγχυση. Α, για αυτό, γιατί είπε αυτό να το πάρει πριν, και με να μου λε να το πάρω μετά. Διότι ναι. εξαρτάται δηλαδή, από το πρόγραμμα του καθενό. Mm. Θεωρώ ότι ένα σωστό πρόγραμμα πρέπει να χτίζεται με βάση. Επειδή τη ζωή του άλλου. Τη ζωή του άλλου. Ναι, 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 ναι. Ενώ ξέρεις, υπάρχει και αυτή η παραπληροφόρηση πολλέ φορέ στα γυμναστήρια. Α, αυτό το παίρνει μετά, το παίρνω και εγώ μετά. Mm, το ανοιχτό παράθυρο <laughs> και πόση ώρα διαρκεί και αν <laughs> ναι, διαρκεί. Ναι, και, ναι. Ε, Κοίταξε, κάποια πράγματα ισχύουν. Κάποιε φορέ εγώ λέω ότι η κρεατίνη δεν χρειάζεται να την πάρει για μένα προσωπικά σε κάποιο ανοιχτό παράθυρο ή κοντά. Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να είναι μέσα στο σώμα σου 24 ώρε. Όμω τα υπόλοιπα. Ε, χρειάζεται ε, Κυρίω τα αμινοξέα να είναι μετά από τη δουλειά τη προπόνηση. Δηλαδή ναι. εκεί είναι η δουλειά του. αφού τελειώσει η προπόνηση ή λίγο πριν τελειώσει η προπόνηση, γιατί έχει κόσμο ο οποίο μπορεί να πάρει αμινοξέα και μετά αμέσω να πρέπει να πάρει πρωτενη. Προ, ναι. Και για να μην έχει αυτή τη μίξη ε, μέσα στο στομάχι, με διαφορετικέ γεύσει που μπορεί να μην το αντέχουν κιόλα, σου λέει: «ΟΚ, okay, θα το πάρω 30 λετσαμπρί. Ναι, κοιτάξτε. Ε, Α πούμε εγώ τώρα, για παράδειγμα, όταν δεν έχει έννοια να πάρω πριν yeah. τα μινοξέ, τα παίρνω μετά, όποτε παίρνω την άγευστη yeah, πρωτενη. Την... Ναι, μπορείς ναι, να κάνεις και ανάμιξη. Και κάνω ανάμιξη, yeah, ανάμιξη. όποτε στην ανάμιξη τη δική μου είναι BCAA, η γλουταμίνη και η άγευστη yeah, πρωτεΐνη. Οπότε παίρνει βασικά τη γεύση του BCAA. Yeah, yeah, yeah. Ναι, δεν θα ήταν ωραίο τώρα αν έχει ένα BCAA, ας πούμε, φράουλα και το άλλο είναι... Σοκολά. Εντάξει, και όταν πει έχω σε μια ιδιαίτερη γεύση. Ναι, ναι, ναι. ναι δεν είναι α πούμε ξέρεις, η φράουλα που θα αποδώσει η πρωτενη. Mm. Είναι κάπω πιο έντονη γεύση. Ναι, ναι, σίγουρα. Ναι, Αλλά σίγουρα. το κέρδο είναι πολύ μεγάλο. Έχει κέρδο. Εντάξει, έχει τεράστιο κέρδο. Πολύ διαφορετικά να πάρει καθαρό αμινοξύν. Mm -hmm. Το οποίο μπορεί να αφομοιώσει αμέσω στο ομικό σου σύστημα αλλά από το να πάρει μια... και την isolate την πρωτεΐνη, α πούμε, που είναι πολύ εύκολο να αφομοιωθεί, αλλά έχουν τεράστια διαφορά. Ναι, ναι. Για την isolate νομίζω ναι, η απρόφηση της πολύ χρόνο. Νομίζω σε τρία ναι, ναι, λεπτά ναι, υπάρχει ναι. στο στο σου σύστημα. Ε, που σε σχέση με τη way, δεν ξέρω πόση διαφορά έχουν, αλλά. Εντάξει, είναι ελάχιστη διαφορά. Υπάρχει κόσμο ο οποίος θέλει να έχει isolate αμέσω mm. μετά το γυμναστήριο. Έχει κόσμο ο οποίος θέλει. Ε, εγώ να σου πω την αλήθεια, είναι, προτιμώ πάντα την isolate. Mm. Εντάξει, αποφεύγει πολλά άλλα ναι, ναι θεματάκια. Εντάξει. Πιο μεγάλο το κέρδο. Πιο γρήγορο. Θεωρώ, είσαι... Πιο γρήγορο, ναι. Και επειδή θεωρητικά αν θα σε ένα πρόγραμμα που στη μία ώρα θα πρέπει να φας, mm. Σωστό, ναι. ναι. Γι αυτό, ναι. Επίσης, και Επίση έχει αρκετέ Way που έχουν διαταραχέ για κάποιου. Ναι. Δηλαδή υπάρχει κόσμο που δεν μπορεί. δεν έχει σωστή πέψη, καλή πέψη μαζί με τη Way. Ναι, γι αυτό, γι' αυτό σου είχα πει ότι αποφεύγει όλα τα προβλήματα mm. με την Isolate. Εντάξει. Κοστίζει περισσότερο, να σου πω την αλήθεια. Συνά. Ναι, αλλά το κέρδο θεωρώ ότι είναι πιο μεγάλο. Είναι πιο μεγάλο σίγουρα. Ναι. Ε, καζέινη, έχει ασχοληθεί καθόλου με την καζέινη. Όχι, καθόλου. Όχι, ε. Η αλήθεια είναι ότι καθόλου. Εσύ και μιλάμε για πρωτενε. Ναι. Πρέπει να ασχοληθώ και με αυτό. Εντάξει. Σε μια πώς... φάση, <laughs> ναι, αλλά. <laughs> τι, τι, <laughs> θα, σιγά, τι, σιγά. τι θα ήθελε, uh, τα επόμενα βήματα, ενώ έχει μια μεγάλη γκάμα, θα ήθελε να αυξήσει τι γεύσει σε αυτέ τι γκάμε ή θα ήθελε να αυξήσει περισσότερο την γκάμα των προϊόντων. Κοίταξε. Ε, η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να κάνω ένα pre-workout. Έλα. Ναι. Οπότε να σκεφτούμε εδώ ναι πώ πρέπει να το χτίσω αυτόν. Είμαι στη σκέψη. Να δημιουργούνται και αυτά σαν ένα, ένα παιδάκι που θα το δημιουργήσει, θα ξεκινήσει να διαβάζει για το ένα και για το άλλο, να δημιουργήσει του φακέλου, να βρει τι πρώτε ύλε. δητηληψίε σωστέ, δημολλήψίε σωστέ, αναλύσει σωστέ, mm. να σου στείλουν ας πούμε, αυτά που θα σου στείλουν να είναι σωστέ οι αναλύσει, Θέλω... θα πα στο Υπουργείο, θα δημιουργήσει τι δοσολογίε, το τι πρέπει, ανάλογα με τι παρενέργειε. Ναι, θα γίνει ναι. ο έλεγχο του φακέλου, θα διούν αν θα, θα, θα σου δώσουν την άδεια κυκλοφορία για το συγκεκριμένο προϊόν. Όλα αυτά που αναφέρεις είναι πολύ σημαντικά για μένα, γιατί ξέρεις ε, ως άνθρωποι πλέον που αναφέρουμε για μία ώρα τώρα πόσο σημαντικό είναι το τι βάζεις μέσα στο, στο σώμα, στο ίδιο στο σώμα. Ε, εφόσον έχω ένα συμπλήρωμα, θα με ενδιαφέρε και πολύ περισσότερο να πάρω το συμπλήρωμα το οποίο μου δίνει τις πιστοποιήσεις στο χέρι, όχι στο χέρι, αλλά ουσιαστικά γνωρίζω από πρώτο χέρι ότι ξέρεις για να κυκλοφορήσει αυτό γιατί στην Κύπρο ή στην Ελλάδα, υπάρχει, έχει περάσει από μια πιστοποίηση. Είναι πολύ σημαντικό για μένα για να γνωρίζω όχι μόνο αν τα 30 γραμμάρια πρωτενη είναι όντω πρωτενη ε. και δεν είναι ξέρω εγώ, αμμονία ή ναι. κάτι άλλο, ή είναι αυτή η πρωτενη. Όταν είναι ο ροζ γάλακτο, είναι όντω ο ροζ γάλακτο και δεν είναι ας πούμε, από σόγια. Από ναι, ναι, ναι. Κοίταξε στον έλεγχο. Γι' αυτόν τον λόγο, mm. τώρα στην Κύπρο, δεν ξέρω στην Ελλάδα να γίνεται. Στην Κύπρο, εμά κάνουν ελέγχου ανατακτικά διαστήματα γεωνομικών. Ναι. ναι, το γεωνομικό. Οπότε παίρνει συσκευασμένε, αγοράζει συσκευασμένε πρωτενε, όπω έχουμε, mm. αγοράζει συγκε... από τη συγκεκριμένη παρτίδα. Μα δίνουν εμά ένα πακέτο το οποίο οφείλουμε να κρατήσουμε για επανέλεγχο αν κάτι δεν μα αρέσει mm -hmm. στα αποτελέσματά του και παίρνουν και αυτοί για δειγματοληψία και μα στέλνουν μετά αν όντω αυτό που λέμε ότι πουλάμε είναι αυτό που πουλάμε. Όντω αυτό, ναι. Ναι. Όμως, ναι. ναι. Και οπότε αυτό δημιουργά και μια. Κοίταξε, δημιουργά και σε εμά μια ανασφάλεια, να σου πω την αλήθεια. Πρώτα διότι, σε εσένα και μετά ναι, σε Ναι, πρώτα σε μένα, διότι. Ε, ξέρω και εγώ ότι ανά να στιγμή, εντάξει αντιλαμβάνεσαι δεν ξεκινάμε, δεν παράγω τις πρώτες ύλες από την mm. αρχή. Εγώ παράγω, ξεκινάω για να κάνω μία δική μου φόρμουλα και να κάνω μίξεις διάφορες πρώτες ύλες. Ναι, ναι, ναι. ναι. Οπότε ε, εκεί είμαι και εγώ βέβαιη ότι αυτά που παίρνω είμαστε αυτά που πρέπει να πάρουμε. Είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Ε, να ξεκαθαρίσω κάτι, στη ζωή που ζούμε, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αρκετά προϊόντα, ο κόσμος μέσα από το ότι δεν υπήρχε σωστή παιδεία. Εντάξει, και προ-ίντερνετ εποχής ήταν πολύ πιο δύσκολο. Όταν σου έδιναν κοκακόλα τη δεκαετία του 60, του 50, του 40, του 30. Και πριν δεν θα πάω πίσω, Μαι. γιατί πριν τη δεκαετία του 30, η κοκακόλα είχε κάποιες άλλε ουσίε μέσα που ήταν λίγο <Λε> πολύ παραξηγημένε. <Λε> Αλλά φτάνοντα μέχρι το σήμερα, ε, έχοντα δει αρκετά. Προϊόντα στη ζωή μα που χωρί αμφισβήτηση τα παίρνουμε, τα βάζουμε από το ράφι, τα βάζουμε μέσα στο καλάθι και πάμε, ξέρει, αμέσω χαρούμενοι, ότι ναι, α, είναι, την έχω δει σε διαφήμιση, άρα είναι πολύ καλό προϊόν. Αυτό το έχω δει σε διαφήμιση, άρα είναι πολύ καλό προϊόν. Σήμερα, στι εποχέ που ζούμε, ε, χαίρομαι που ο άνθρωπο μελετάει, αμφισβητεί, διαπραγματεύεται ή δεν διαπραγματεύεται, έχει μάθει να λέει, ξέρεις, αυτό είναι καλό για το σώμα μου, αυτό είναι καλό για το σώμα μου και το να ακούς κάποιον να σου λέει ότι ξέρει, εγώ έχω πιστοποιημένα τις κρεατίνες, τις πρωτεΐνες, όλα μου τα συμπληρώματα, γνωρίζω εγώ από πρώτο χέρι τι έχω στα χέρια μου, είναι μεγάλο όπλο. Και για τα επόμενα χρόνια. Ναι, είναι μεγάλο όπλο και για τα επόμενα χρόνια και για μένα είναι όπλο το ότι εγώ τα χρησιμοποιώ πρώτα. Οπότε ξέρω, αντιλαμβάνεσαι ότι εγώ θα ήθελα. θα ήθελα να χρησιμοποιώ πάντα μια σωστή σωστής ποιότητα προϊόντα. Ναι. Να είναι 100% αυτό. 100%, που... 100 ναι. αυτό, ναι. Δηλαδή, εκτό αν θα εγώ τον εαυτό μου. αφού Η υδατική δίαιτα ξεκίνησε στην ουσία να ανθρωποκεντρικά ναι. για τα δικά μου θέλω. Ναι, αυτό που ανέφερα στην αρχή. Ναι, αυτό που ανέφερα στην αρχή για τα δικά μου θέλω. Δηλαδή, εγώ ήθελα αυτό. Συγκεκριμένα πράγματα. Και ε, μήπω την έχτισα και λίγο λάθο γιατί σκεφτόμουν συνεχώ τον εαυτό μου. Mm. Κατάλαβε. Είχα ασχοληθεί με γυναίκε, είχα ασχοληθεί. Και μετά μπήκα στη διαδικασία ότι, οκ, okay, πρέπει να πάμε και στην αθλητική σειρά. Πρέπει να απευθυνθούμε και στον αντρικό πληθυσμό. Λοιπόν, Εσύ είναι κακό. Και εγώ θα, θα έκανα το ίδιο σε αντίθετη μορφή. Δηλαδή θα πήγαινα στο αθλητικό και τελευταίο θα άφηνα, α πούμε, το υπόλοιπο. Ξέρει, Καμιά φορά ναι. ο άνθρωπο είναι εκεί που έχει. Στα... Και τα τι είναι τα στόπλα. Ναι. Εκεί που δίνει βάση, εκεί που ασχολείσαι εσύ. Κατάλαβε, προσπαθεί να βοηθήσει τον εαυτό σου, κάνει κάτι πολύ καλό για σένα, α πούμε. Λέσαι, Ναι, okay, βοήθησε τον εαυτό μου. Έχω θέμα με την καφείνη. Πρέπει να βρω άλλου τρόπου. Και στην πορεία, σιγά-σιγά είναι η δίπλα σου. Και μετά, σιγά-σιγά αυτό ανοίγει. Υπάρχει και η τελείωση η παραπληροφόρηση. Για παράδειγμα, στο Slimming Drink mm. έχω βάλει χαμηλά ποσοστά τα βρίνει. Μόλι ακούσει κάποιο να βρει επικίνδυνο και τα Το οποίο είναι ένα. Παίρνει τώρα το βρεφικό γάλα. Δεν έχει τα βρει μέσα. Και έχει τα βρει μέσα. <laughs> ναι, όλα είναι επικίνδυνα. Και το Πανατόλ είναι επικίνδυνο. Και τον Ροφέν είναι επικίνδυνο. Ναι. Είναι, επικίνδυνο. Ναι, είναι ναι. επικίνδυνα <μπ> από μία από μια συγκεκριμένη ποσότητα και πάνω. Γι' αυτό υπάρχουν οι, οι, υπάρχουν ας πούμε η βιβλιογραφία που σου λένε ότι αν συμπλήρωμα, να αμυνοξύ, να αναβιταμίνη ναι. αυτή είναι η μάξιμου δόση που μπορεί να πάρει κάποιο. Αυτό είναι με μελέτε, οι, οι οποίε αποδεικνύουν ότι μέχρι εδώ είμαστε safe. Από εκεί και να πάμε αν υπάρχει εδώ πρόβλημα. Ναι. Ε, εντάξει, το θέμα με την ταφρίνη επειδή λόγω του ονόματο. Ναι. Υπάρχει ένα άλλο αμυνοξύ, όχι από τα βασικά ορνηθίνη. Ναι. Το οποίο ξέρει, το μυαλό του ανθρώπου Πάει ακριβώς εκεί που ακούει τη λέξη. <laughs> ε, εντάξει και το Red Bull που είχε μέσα τα μέσα και επειδή το Red Bull όντως σαν uh, energy drink, ρε παιδί μου, ξέρεις, έχει ναι. αυτό το να σε ανεβάζει, ο κόσμος σου λέει, όπα, θα μείνω με αν πάρω τα βρύνη. Ε, όσο αφορά το... Κοίταξε, τώρα που είμαι, είναι, ας πούμε για παράδειγμα, είναι η καρνιτίνη. Mm. Ε, θεωρητικά, έπρεπε και στις καρδιοπάθειες κάποιος να παίρνει Αυτό, Ναι. Ξε... Δεν ξέρω πώ οι γιατροί όμω, οι καρδιολόγοι μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Γι' αυτόν είπα ότι δεν ξέρω γιατί είναι πεταμένα, θα τα έλεγα. Δείχνουν σημεία παραμελημένα. Ε, δίπλα από τη φαρμακευτική, ε, δεν μπορεί να σταθεί το συμπληρώμα τόσο εύκολα. Γι' αυτό και ο γιατρό δεν, το δεν, δεν τον ενδιαφέρει τόσο πολύ. Ναι. Το είχα ζήσει με το COVID, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, παγκόσμ... σε παγκόσμια κλίμακα, έβλεπα γιατρού. Ε, δύσκολα να μπορούν με συμπληρώματα να ενημερώσουν τον ασθενή ή του ασθενείς ή τον κόσμο, το κοινό, ότι ξέρει με κάποια συμπληρώματα μπορείτε. Δεν λέω ότι δεν θα, δεν θα, υπάρχει, δεν θα υπάρχει θέμα να πιάσετε COVID, να έχετε COVID, ξέρω εγώ, αλλά βοηθάτε τον οργανισμό σα να είναι πιο ισχυρό. Όπω το zinc, ναι. ε, βιταμίνη D σε 5000 αηγού, ναι. βιταμίνη C με 2000 μιλιγκράμμ. Και ακόμη ένα που έχω ξεχάσει. Αλλά αυτή ήταν τα πιο τρία βασικά. Εκεί είχα καταλαβεί ότι οι γιατροί, ξέρει γενικά, ή δεν ήθελαν, δεν ξέρω. Μα και στη διατροφή υπάρχει αυτό. Ξέρει, α πούμε, για παράδειγμα, για Διατροφή για νεογέννητα. Διατροφή για παιδιά. Διατροφή για εφήβου. Και εκεί, α πούμε, υπάρχουν στη βιβλιογραφία συγκεκριμένα συμπληρώματα που θα έπρεπε. Και η απόδειξη είναι ότι στο βρεφικό γάλα παίρνει καρνιτίνη και τα βρύνει. Ναι, ναι, ναι. Και αρκετέ μητέρε που αν... παίρνουν ναι. πρωτεΐνη, πρωτενη πλέον, εγκυμονούσε μητέρε, θα πάρουν πρωτενη. Θα πάρουν, ναι, ναι. η σε περίοδο θυλασμού. Ε, Καθώ μπορεί να μην έχουν τα απαραίτητα. Όπω φυσικά τα συμπληρώματα που παίρνει μια εγκυμονούσα σήμερα. Ε, ναι. φιλικόξι ναι. ε, σίδηρο. Ε, εκεί που. Είναι ναι, 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 ναι. Ε, Υπάρχει τεράστια απώλεια σιδήρου. Ε, ασβέστιο. Ε, βιταμίνη D. Ε, ναι, διότι γιατί το, το, το έμβριο συμπεριφέρεται τελείω εγωιστικά. Ναι. Οπότε αν πρέπει να παίρνει πε, χωρί να σκέφτεται ότι α, πρέπει να αφήσω ας πούμε, και για τη μαμά. Ναι, ναι. Οπότε η μαμά πρέπει αναγκαστικά να τα παίρνει σαν συμπληρώματα. Σωστό, ναι. Όπω και το έμβριο, ε, ε... Συμπεριφέρεται εγωιστικά, ε, όχι το εμβρίο, το βρέφο. Το βρέφο, ναι. Ε, δηλαδή, το, το μυαλό του είναι συνεχώ το πώ μπορεί να απορροφήσει περισσότερο ας πούμε τροφή. Ναι, είναι θέμα επιβίωση. Αντιλαμβάνεται ξεκάθαρα ναι. ότι ξέρει, πρέπει να κάνω αυτό για να επιβιώσει. Mm. Επίβιω... Εμεί δεν ξέρω όμω αν το σκεφτόμαστε πλέον. Ω άνθρωποι. Ως άνθρωποι. Ε... Από μια ηλικία και μετά νομίζω ότι τα παίρνουμε δεδομένα. Επειδή τα έχουμε δεδομένα. Επειδή τα δεδομένα, ναι. Σκέψου να μην υπάρχει. Έχει σκεφτεί ποτέ σου να μην υπάρξει τροφή για μια μέρα στον πλανήτη. Δηλαδή η τροφή που έχουμε σήμερα που να πρέπει να βγει έξω ο άνθρωπο να βρει τροφή. Τι θα γίνει, τι πανικό θα γίνει. Δεν ναι, πα... ναι. Ούτε γάτο, ναι. ούτε σκύλο. Ούτε... <laughs> ποτέ σου τι θα γινόταν αν για μια, για μια βδομάδα δεν υπάρχει παροχή ρεύματο σε όλο τον πλανήτη. Φαντάσου τι, τι συνέπειε μπορούν να υπάρχουν. Καταστροφικέ ανθρώπινε. Ναι, είναι Καταστρο... δουν... ε, αλήθεια, δεν το σκεφτήκα ποτέ αυτό. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, σαν άνθρωποι, πλέον που ε, α, λόγω τη παροχή του ρεύματο έχουμε όλα τα υπόλοιπα. Όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, σκέψτε ότι σε μία μέρα ας πούμε, δεν θα έχει κινητό. Το, ε, το smart ρολόι μου δεν θα δουλεύει σε λίγε ώρε. Ο υπολογιστή δεν θα ανάβει και δεν θα μπορεί να φορτίσει το laptop, το iPad και όλα αυτά. Άρα ούτε ίντερνετ, ούτε τίποτα. Ε, δεν θα μπορεί να έχει ψυγείο. Δεν θα μπορεί να έχει φω. Δεν μπορεί να ξέρει τι ώρα θα είναι την επόμενη μέρα. Θα πρέπει να προσανατολιστεί από τον ήλιο. Το φαγητό θα έχει χαλάσει. Όλα αυτά, αν το σκεφτεί για το πώ ο άνθρωπο ζούμε σήμερα και πώ ζούσαν πριν 200-300 χρόνια, είναι τρελό. Είναι τρελό. Το κινητό είναι η προέκταση του χεριού μα. Ε, ναι. Αν δεν το έχουμε στο χέρι μα, νομίζουμε ότι κάτι λείπει από το χέρι μα. Ανασφάλεια. Ναι, ναι, μεγάλη ανασφάλεια. Ναι. Έρχεσαι, α πούμε, παντού, κρατά. Εγώ θυμάμαι όταν ήμασταν παιδιά, έξερα όλο τα τηλέφωνα. Απ' έξω. Ναι, ναι, <laughs> λοιπόν, <δεν> υπάρχει <laughs> Τώρα <laughs> δεν υπάρχει αυτό. το Ό,τι θυμούμε από... θυμούμε από πριν το θυμούμε. Ναι, τα καινούργια όμω δεν μπήκαμε είναι... στη διαδικασία. Είναι υπερβολική πληροφορία που έρχεται από τα κινητά τα οποία δεν είναι ξέρει, με τα κοινωνικά δίχτυα. Υπάρχει fast food πληροφορία. Αν υπήρχε μόνο το ίντερνετ, μόνο σαν ίντερνετ, νομίζω ότι δεν θα είχαμε τόσο θέμα όσο έχουμε σήμερα. Γιατί θα μπαίνει, α πούμε, καθημερινά στο ίντερνετ να διαβάσει συνεχώ πληροφορίε για κάτι το οποίο θα αξίζει τον κόπο. Ενώ τώρα με το ανοίγει μια πηγή και ονομάζεται social media F, I, T, οτιδήποτε. Και δεν επιλέγει επιλέγεις να δεις κάτι. Είναι η έκπληξη σου. Το τι θα δεις μέσα. Το, ναι. Το, τι, και ξέρεις... Ε, Είναι σαν τα νέα της ημέρας. Ναι, σαν τα νέα της ημέρας. Και με, με πολλά λάθος πρότυπα όμως. Ναι, καλά. Ναι. Με πολλά λάθος πρότυπα. Πολύ. Ξέρεις, νομίζω δεν εμπεδώνουμε καθόλου πλέον το να είσαι μάχημος στη ζωή. Ναι. Ε. Εμπεδώνεται ότι ξέρει, ε, είναι όλα στο χέρι, απλά. Ανοίγει το χέρι σου και τα παίρνει. Στην πραγματικότητα, η ζωή όμω δεν είναι έτσι. Είναι δύσκολη η ζωή. Ναι, και Εγώ σκέφτομαι τα, τα παιδιά μα, τώρα που μεγαλώνουν, το πώ mm. θα. Πώς θα αντιλαμβάνονται πλέον τη ζωή, με τον τρόπο των καινούριων, με το. Ε, Πιστεύει όμω ότι ο γονιό έχει θέση σε αυτό, ότι είναι θέμα γονιού, Όχι. Ε, εντάξει, πιστε... ε, κοίταξε, θεωρώ ότι παίρνουν πρότυπα από του γονεί. Εγώ, για παράδειγμα, οι δύο μου κόρε δεν είχα πει σε καμία για διατροφέ. Mm. Σε καμία. Έβλεπαν εμένα και στην ηλικία των 12 ετών, και η μία, η μία είναι 18 τώρα, η άλλη είναι 12, στην ηλικία των 11 με 12 ετών, mm -hmm. ερχόνταν μόνες ερχόταν μόνε και έλεγα. Μάμα, θέλω και εγώ να κάνω αυτό που κάνει. Άρα φαγήτα. καθρεφτίζονται. Άρα καθρεφτίζονται. Να. Θεωρώ ότι το να μιλά και να μην δίνει το παράδειγμα δεν έχει έννοια. Ξέρεις, Πρέπει να δώσει το παράδειγμα. Δηλαδή, αν εγώ δεν έκανα διατροφή, πώ θα μπορούσα να εμπεδώσω στα παιδιά μου ότι πρέπει να κάνω διατροφή. Mm. Δεν θα μπορούσε. Νομίζω δεν δε, δε θα ήταν εφικτό, θα μου έλεγα Η, η μαμά γιατί δεν κάνει και μα λε εμά να κάνουμε. Είναι όπω το μην καπνίζεται και Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Ναι, θεωρώ ότι όλα είναι μέσα του παραδείγματο. Ναι. Και πρέπει να δίνει το σωστό παραδείγμα. Ναι. Μπορεί να μην κάνουν τώρα, α πούμε, εγώ μπορεί καθημερινά να κάνω γυμναστική. Μπορεί να μην κάνουν τώρα γυμναστική καθημερινά, γιατί έχουν ένα πιεστικό πρόγραμμα στο σχολείο. Ναξι. Νιώθω όμω ότι εκεί που θα μπορούν θα, θα το κάνω, κάνουν, γιατί ναι. ε, γιατί έβλεπαν ότι υπήρχε το παράδειγμα. Ναι, ναι, σωστό. Ε, Απόλυτα συμφωνώ μαζί σου. Δηλαδή, θεωρώ ότι αν καταφέρεις στο παιδί σου να του μεταφέρει κάποια μηνύματα μέσα από τη δική σου ζωή, δηλαδή, ε, ξέρεις, θα, βλέποντας το παιδί, το γονιό, ότι γυμνάζεται, φροντίζει το σώμα του, το παιδί θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να του πεις ποτέ ότι πρέπει να το κάνεις. Θα το βλέπει και yeah. θα το έχει υπόψη του. Και θα μεγαλώσει μια μέρα, yeah. θα πάρει... Ε, και θα μεταφέρει γι' αυτό τα δικά του παραδείγματα. Ναι, μπορεί να κερδίσουμε και από τα παιδιά μα κερδίζουν. Πάντα κερδίζει. Ναι ναι, 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 από τα παιδιά μα κερδίζουν. Όσο μαθαίνει από τα παιδιά. Μαθαίνουμε πάρα πολλά πράγματα. Mm. Μαθαίνουμε και τα όρια μα από τα παιδιά μα. Ναι. <laughs> ναι. Δοκιμάζονται τα όρια. Δοκιμάζονται. <laughs> 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 ε, σίγουρα. Ε, το... Σε σε πολλού ανθρώπου λέμε και συνήθω στο podcast αναφερόμαστε στο πόσο ο άνθρωπο ο οποίο μέσα από τι δυσκολίε, είναι αυτό που ξεκινήσαμε πριν την κουβέντα μα, ε, δεν έχει υποσχεθεί σε κανέναν κανένας ότι η ζωή του θα είναι εύκολη. Ακόμα και, σε, δηλαδή, ακόμα και στη σημερινή εποχή που ζούμε με του πλούσιου ε, πλούσιοι φτωχοί, ε, ανεξάρτητα με σε ποια χώρα ζει, δεν ξέρει πώ θα σταθερή ζωή και θεωρώ ότι ο γονιός οφείλει το παιδί του να το έχει έτοιμο. Αλλά μεγαλώνοντας το σωστά και με γνώμονα ότι ξέρει δεν θα είμαι εκεί για να σου παρέχω μια ζωή ό,τι χρειάζεσαι. Μπορώ να σε βοηθήσω με κάποια πράγματα, αλλά δεν μπορώ εγώ να σου φτιάχνω μια τη ζωή τη ζωή σου. Κοίταξε, εσύ δίνεις νομίζω τα πρότυπα. Ναι. Μετά, οκ, okay, είναι το τι θα θέλει να ακολουθήσει το παιδί. Μετά έρχομαστε στο θέμα, εντάξει, δύναμη που είπα και πριν. Εάν δεν έχεις δυσκολίες, πώς θα γίνεις δυνατός. Ναι. Δεν μιλάμε σωματική δύναμη, μιλάμε για ψυχική, ψυχική δύναμη. Πιο δύναμη. σημαντική. Ναι. Πρέπει να υπεράσει δυσκολίε. Σοφία. Mm. Για να πάρω σοφία. Πρέπει να αντιμετωπίσω προβλήματα. Πρέπει να περάσει εμπειρίε. Ναι. Πρέπει να περάσει εμπειρίε. Κατάλαβε. Δηλαδή, όλε οι ωραίε έννοιε, δηλαδή δύναμη, σοφία, mm. εμπειρία, εμπιστοσύνη. Να μπορώ να. Νομίζω δεν, δεν είναι κάτι που το. Αποκτά κάποιο πολύ εύκολα. Σωστό. Συγγνώμη μου, μου. Ναι, ναι. Πρέπει να ματώσει, πρέπει να πρέπει δουλέψει. Να, ναι, Και θεωρώ ότι ο κόσμο, ε, για να μπορέσει να μιλήσει με κάποιον άνθρωπο, γιατί κυρίω σήμερα, όπου όλε τι πληροφορίε είναι στο, όπω αναφέρει και εσύ, η επέκταση του χεριού μα σε ένα κινητό, δηλαδή δεν είναι κινητό πλέον. Κακό το λέμε κινητό, είναι ένα υπολογιστή, ο οποίο μπορεί να κάνει και τηλέφωνα. Ω, ναι. <laughs> ε, Θεωρώ ότι αν ο άλλος κατανοήσει ότι απέναντι του έχει έναν άνθρωπο ο οποίο απλά μεταφέρει κάποια διδάγματα, αλλά ο ίδιος δεν μπορεί να σταθεί, ξέρεις, σωστός σε αυτά. Εμένα με ενοχλούν κάποτε κάποιοι ενδύγκουρου που βλέπουμε κάτι, ξέρεις, φαίνονται τσοφίγκουρου τη σήμερα εποχή. Είναι πολύ γνωστά για το όνομα, δεν θέλω να του αναφέρω. Ε, Θέλω να ξέρω πραγματικά τι έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος. Ε, πώς ήταν η ζωή του πριν. Γιατί είναι πολύ κάθετοι κάποιοι άνθρωποι σε κάποιες ιδέες, σε κάποιες ιδεολογίες. Λέει, αν θες να είσαι αυτό, πρέπει να κάνεις mm. αυτό το πράγμα. Γιατί, Γιατί αναφέρεσαι σε 8 δισεκατομμύρια ανθρώπους και είσαι τόσο ότι όλοι ξέρεις, okay, ακολουθούν yeah. μια γραμμή. Ε, Μου αρέσουν εμένα οι άνθρωποι που, ξέρεις... Θα σου πούν, εγώ δοκίμασα αυτό το πράγμα, πέτυχε και δεν πέτυχε. Αν θες, δοκίμασέ το. Κοίταξε, με αυτόν είπα και πριν. Ναι. Επιμονή και υπομονή. Ναι. Εντάξει, δεν μπορώ... Τώρα, οκ, okay, ξεκινάω. Θέλω να φτιάξω, ας πούμε, το σώμα μου. Πάω σε έναν life, life coach. coach. Μου μιλά, πώς να φτιάξω εγώ το σώμα μου, και βλέπω ότι αυτό δεν μπορεί να αντισταθεί στο φαγητό. Mm. Τι έννοια έχει που μου τα λέει εμένα. Δεν mm. τι παραδείγμα θα μου πει. Ή να πάω σε μίαν ο οποίος μου μιλάει για την τέλεια οικογενειακή ζωή. Αυτό, αυτό το, το ένιωσα μία φορά στα 15 μου χρόνια. Mm. Όταν πήγαμε σε όταν μία διάλεξη. Χρόνων, ναι. Ναι, όταν πήγαμε σε μία διάλεξη. Να μας μιλήσουν για την οικογένεια. Μέσω... Του σχολείου μα κάλεσαν να μα μιλήσουν για την οικογένεια. Μία διάσημη ψυχολόγος. Και αγόρασα το βιβλίο στο τέλος. Και γυρνάω πίσω και δείχνω ότι παντρεύτηκα χώρισα, παντρεύτηκα χώρισα. Και λέω, οκ. Okay, πώς μπορεί να μου μιλάει για την τέλεια οικογένεια. Ήταν η πρώτη απορία. Φεύγοντας από εκείνον το βιωματικό εργαστήρι. Την οποία απέκτησα μετά θα μπορούσα να τη ρωτήσω ναι. κιόλα. Με ενοχλεί όλο αυτό το κομμάτι. Ξέρεις, πρέπει πρώτα να δουλέψει τον εαυτό σου, να μπορέσει να καταφέρει με τον εαυτό σου και μετά να πείσει του υπόλοιπου ναι. ότι πρέπει να σε ακολουθήσουν. Δεν είναι τώρα θα σου λέω εσένα να κάνει γυμναστική, να κάνε διατροφή, πάρε αυτά. Και εμένα να βλέπει ότι δεν κάνω τίποτα από αυτά. Ναι. Ποια έννοια να σου το λέω. Ναι, ναι. Ε, πολύ σωστό αυτό. Και ξαναστρέφω κάπω στα παιδιά. Είχα μια συζήτηση με ένα γονιό, ο οποίο μου λέει: Εσύ το παιδί μου είναι υπερβάρο και δεν ξέρω τι να κάνω. Και του λέω: Να σε ρωτήσω στο σπίτι, Έχετε μέσα στου πάγκου τα τρόφιμα, Έχετε γλυκά. «Ε, Εντάξει, έχουμε. Στο ψυγείο, έχουμε. Εκεί ξέρω εγώ, Έχουμε και εκεί στο τραπέζι, ότι θέλω να πάρω. Και τι είναι το παιδί, ρε φιλε. Ε, τι φυλακή είναι αυτή για το παιδί, Δηλαδή, μου λέει: Τι να κάνω, τα ξαφανίσω. Έχω κι άλλα παιδιά στο σπίτι. Ναι, εφόσον υπάρχει ένα θέμα τόσο σοβαρό για τον παιδί σου και εφόσον μιλάμε για διαβήτη 2, ήταν τάσει. Mm. Τότε του λέω είναι πολύ σοβαρό γιατί είναι σαν να. Για μένα δεν έχει διαφορά από έναν ναρκωμανί τον οποίο έχει στο σπίτι και παντού υπάρχει. Mm. Υπάρχουν ναρκωτικά σε κάθε γωνιά του σπίτι και του λε: Μην ξανακούσω να πάρει ναρκωτικά. <Στοί> ναρκωτικά δεν είναι για εμά. Είσαι δίκαιο να πάρει ναρκωτικά γιατί έχει θέμα. Είσαι εθισμένο. Εμεί δεν είμαστε εθισμένοι. Είμαστε οι, Άρα θα καθέτει το παιδί το βράδυ, θα σε βλέπει να τρώσει εσύ να βλέπει τι σειρέ σου, τα ωραία σου, τα σπορτ σου, όλοι σα εκεί, ξέρω εγώ, τα παιδιά με τα τσίπ με όλα. Και αυτό δεν τρώει. Σαλατά. Ε, γι, αυτό, ε, μα γι αυτό σου είπα ότι είμαστε ο καθρέφτη. Αυτό, Αυτό, πρέπει να είμαστε ο καθρέφτη. Εντάξει, θα καθίσουμε τώρα εμεί για παράδειγμα σε ένα τραπέζι. Θα βάλουμε Είμαστε τέσσερα μέλη της οικογένειας, θα βάλουμε εμεί μία υπέροχη καρπονάρα mm. εντάξει, και θα δώσουμε στο παιδί σαλάτα. Σι... Σαλάτ. <laughs> Στη ρίξη στα μούτρα. <laughs> <laughs> Καταλαβαίνεις, όποτε <laughs> τι δημιουργούμε. Ενώ κανονικά, ξέρεις, mm. πρέπει όλοι μαζί να ακολουθήσουμε έτσι για γιος. Mm. Η διατροφή είναι το Α και το <laughs> ναι. Δηλαδή δεν θα χάσουμε κάτι το οποίο ναι, δεν θα φάμε εμεί τώρα με την καρπονάρα. Ακριβώ, ακριβώ. Πάμε να κάνουμε κάτι υγιεινό για όλου. Στο παιδί μπορεί, αν θέλει να χάσει και βάρο, να ελέξουμε την ποσότητα που θα βάλουμε στο πιάτο. Εμεί θα βάλουμε πιο πολύ ποσότητα, αλλά θα είμαστε όλοι στο ίδιο πλαίσιο. Ναι, ναι, ναι. ναι. Έχω και φίλου γονεί που λένε, ξέρει, επειδή βοηθώ το παιδί μου να μπει σε μια σωστή δίαιτα, εγώ μπορεί να μην τη χρειάζομαι, αλλά θα κάνω μαζί του για το υποστηρίξω. Μέρα μου αρέσει αυτό. Ναι, με αυτόν είναι. Ναι. Αυτό είναι Παράδειγμα προ μημήνυση. Ακριβώ. Και εφόσον. Και είναι και αγάπη αυτό. Ναι. Για μένα είναι, ξέρει, α πούμε, OK, δεν το χρειάζομαι, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι το χρειάζεται το παιδί μου, οπότε είναι αγάπη. Ακριβώ, ακριβώ. Όπω και με τη σύντροφο το ίδιο, ή το ναι, σύντροφο. Το... Ναι, ναι. ναι, ναι. Είναι σημαντικό αυτή η αλληλοστήριξη που λέμε πάρα πολλέ φορέ. Ε, πολύ σημαντικό. Σε μέσα στου δεσμού τη οικογένεια αυτό να υπάρχει και να μην απλά. Δεν σου επιτρέπω και δεν ναι, θα το Ναι, κάνεις. ναι Ήταν λίγο παλαιόν αρχόν. Αυτά νομίζω έχουν... Νομίζω έχουν ε, Κοίταξε, νομίζω έχουν τελειώσει. Έχουμε πιο πλέον θέματα. Δεν έχει μπει ακόμη τόσο πολύ στο το κομμάτι τη διάτροφή. Ξεκίνησε τώρα. Ίσως ε, στην Κύπρο τώρα μιλάω. Ε. Ε, στην Αθήνα μπορεί να είναι καλύτερα τα πράγματα, στην Ελλάδα γενικά. Στην Κύπρο ακόμα είμαστε λίγο Μιζούτσα. ξέρεις ε, ξεκινάμε ο πλήσος κόσμος που έρχεται εκεί έχει αντίσταση στην ισουλίνη. Mm. Αυτό δείχνει ξεκάθαρα ένα μπλο... μπλοκάρισμα στον οργανισμό. Από εκεί ξεκίνα. Άρα σημαίνει ότι δεν δίνω αυτά που πρέπει να δώσω τα σωστά στον οργανισμό. Και σου λέει Οκ, πώς θα αποφύγω ή θα ξεκινήσω να μπω στο, στο χάπι για το διαβίτη ή θα κάνω διατροφή. Χάνοντας το βάρος, τις πλήστες φορές, φεύγουμε ένα, φεύγει η αντίσταση στην ισούλη. Όμως, <χωρή> ο, ναι, όμως ο, ο, περισσότερος κόσμος θα πάρει το χάπι. Και πολύ χειρότερα θα πάρει κάποιες τελευταία κάποια, κάποιες εταιρείε, οι οποίες είμαι πάρα πολύ εναντίον σε αυτές, φαρμακευτικές, ε, όπου Δυστυχώ το πω, δεν έχω θέμα, είναι την Οζεμπίκ ουσιαστικά. Α, ναι. έχω ακούσει, το λέω για να ξεκαθαρίσουμε για να πούμε γιατί ακριβώ μιλάμε. Ε, και μια άλλη εταιρεία που υπάρχει που έχει φτάσει σε σημείο, το έγραφα η Financial Times, να μην βρίσκουν οι άνθρωποι που όντω έχουν πραγματικό πρόβλημα ε, οι διαβητικοί με την Οζεμπίκ, δεν μπορούν να βρουν να την μπορούν πένα, την, ναι, ναι. το πενάκι τη Οζεμπίκ γιατί. Έχει γίνει μόδα, αν το παγκόσμιο σε αυτού οι οποίοι είναι τεμπεριδέ. Δεν θέλουν να χασουν κιλά και θέλουν τον εύκολο τρόπο. Ναι, αλλά αυτό ο εύκολο τρόπο, με τι τελευταίε μελέτε mm. που έχουν βγει mm -hmm. προ τα έξω, δείχνει ξεκάθαρα ότι όταν τι σταματήσει. Και επιστρέφει πίσω. πίσω. Και έχουν αρκετά θέματα με το σωμάχι του. Ναι. Ποια είναι η έννοια δηλαδή να πάω, να βάλω τον οργανισμό μου σε αυτή τη διαδικασία, να παίρνω μια αναγωγή που δεν χρειάζεται, απλά για να νιώθω το αίσθημα του κορεσμού, να μην νιώθω. Mm -hmm. Πίνα. Και μετά, όταν θα το τελειώσω, όλο αυτό να ξαναεπανέλθω εκεί που ήμουν. Ναι, ναι, ναι. Τώρα, αν είμαι διαβητικό, θα το έχω ανάγκη και θα το διατηρήσω. Μια ζωή είναι αυτό το πενάκι. Το θέμα ξέρετε είναι. Η ειρωνία. Η ειρωνία είναι ότι ο διαβητικό δεν θέλει να πάρει το πενάκι. Ναι, και οι υπόλοιποι θέλουν. ο υπόλοιπο λέει, Οκ, okay, αφού υπάρχει μια καλή λύση και θέλω να είμαι στι παραλίε και στι πλάσ το καλοκαίρι και να δείχνω όμορφο και ωραίο, όμορφη και ωραία, τότε θέλω να το πάρω και θα θυσιαστώ για χάρη της, Τις, Του καλοπισμού, ναι. τη ομορφιά. Εδώ είναι η ειρωνία που φτάνουμε. Ότι ο άλλο άνθρωπο καταργείται την όγκη τη στιγμή που για εφόλη ζωή πρέπει να κάνει αυτό το πράγμα. Ενώ ο άλλο σου λέει: Θα το κάνω κάθε πάση θυσία. Θέλω να τρώω όλη τη σαβούρα που θέλω, αλλά να έχω και ορόσο. Ε, κοίταξε. Αν ήταν τώρα, α πούμε, έτσι, ξέρει, παράθυρα κυλικίου, για παράδειγμα. Και είχαμε παράθυρο και έλεγε: αισθητικέ επεμβάσει για χάσιμο βάρου. Ah. Έλεγε το άλλο παράθυρο το μαγικό χάπι. Mm -hmm. Και έλεγε και το τρίτο παράθυρο πάμε να αλλάξουμε τον τρόπο ζωή μα. Yeah, <laughs> δεν θα πήγαινε κανένα στο yeah, τρίτο. Στο τρίτο παράθυρο δεν θα πηγαίνει yeah. κανένα. Όμω εκείνο το παράθυρο θα άφηνε τα αποτελέσματα. Νομίζω ότι θα πήγαινε κόσμο, αλλά θα ήταν πολύ πιο λίγο. Πολύ λίγο πιο. Ναι. Είναι αυτή που ξέρει. Θα πηγαίναμε ποιος... εσύ, εγώ. Ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω ποιο θα αλλά... Νομίζω οι άνθρωποι που πραγματικά θέλουν. Εξή, του αρέσει και λίγο το. Θέλω να... Αυτά που θα έχω θέλω να τα κερδίσω. Ναι. Ξέρω. Είναι το τίμιο. Δεν ξέρω. Έχει παιδιά που του αρέσουν τα δύσκολα. Έχουν ορίσει πολλά παιδιά στην Ελλάδα εδώ. Απίστευτοι αθληταράδε που έχουν επιλέξει έναν τρόπο ζωή που είναι πάρα πολύ δύσκολο και το ήξεραν πριν τον επιλέξουν. Από παιδιά που έχουν καταχθεί σε στρατό, στι ειδικέ δυνάμει, που είναι βατράχια, στα ε, ΟΗΚ, ναι. α πούμε, όπω και στην Κύπρο, που ξέρω αρκετού ανθρώπου, που σου λέει, Κοιτάξτε, υπάρχει και πολύ εύκολη ζωή, τη λούφα. Αλλά εγώ θέλω να πω εδώ, Ήξε, προσπαθώ να κατανοήσω τι είναι αυτό ακριβώ που τον κάνει mm. να πάρει μια τέτοια απόφαση που θα χάσει τον ύπνο του, θα χάσει το ξύπνιο του, θα, θα ταλαιπωρηθεί μπορεί να υπάρξουν κάποια θέματα, να αποκτήσει κάποια θέματα. Έχω ακούσει παιδιά που έχουν τρομερού ναι. πόνου στην πλάτη. Ε, τι κάνει τον άνθρωπο να θέλει να επιλέξει τα δύσκολα. Σκέφτηκα εγώ πολλέ φορέ αυτό. Mm. Α σου πω την αλήθεια. Γιατί θα... ο άνθρωπο. Ξέρει όμω κάτι, εγώ τι είχα διαχωρίσει στη δική μου θέση. Είναι ότι εγώ. Θα μπορούσα να επιλέξω εγώ για τον εαυτό μου τα δύσκολα, αλλά δεν θα να κανένα να μου επιβάλλει το τι δύσκολα θα έπρεπε να περάσω. Mm. Δεν ξέρω γιατί, εγ, εγ, εγώ κάνω αυτόν τον διαχωρισμό. Ναι. Mm. Δηλαδή, θέλω, ας πούμε, να ταλαιπωρήσω τον εαυτό μου, θα το κάνω με τη σφραγίδα της έμιλης. Και θα λέω: θα, κάνω αφ, θα κάνεις αυτόν, αυτόν και αυτόν. Mm. Αλλά δεν θα το έκανα ποτέ υπό τη σφραγίδα κάποιου άλλου. Εκτό αν το ήθελα πάλι εγώ. Δεν θα ήθελα ας πούμε, τώρα να μου πει εσύ θα κάνει αυτόν, αυτόν, αυτόν. Ναι, ναι. Αν δεν το αποδέχομαι εγώ, Αλλά η δεν επιβολή, θα. Το... Ναι. ναι, δεν ξέρω γιατί. Αλλά αυτό μιλάω σε, σε, σε τελείω σε προσωπικό, προσωπικό ναι. επίπεδο. Γιατί πάρα πολλοί κόσμοι είναι έτσι. Δηλαδή, σου λέει, Κοιτάξτε, ε, έχω αποφασίσει να πάρω την απόφαση. Η απόφαση μου είναι αυτή. Δεν θέλω όμω επιβολέ. Ξέρει, Γιατί μπορεί ο κάθε κομπλεξικό, mm. σε εισαγωγικά και μη εισαγωγικά. Να βγάζει σε μένα τα κόμπελεξ. Mm. Εγώ δεν θα το επέτρεπα. Από σεβασμό στο δικό μου αυτό. Ναι, ναι. Να σου πω κάτι ώρα που άκουσα χθε. Λέει: Σταματήστε να, να λέτε λέει, τα προβλήματά σα σε τρίτου. Διότι λέει: Το 80% λοιπόν, δεν θα δείτε. ασχοληθούν. <laughs> το άλλο 20% πιθανόν να χαρούν με το πρόβλημά σα. 1% είναι α, όχι ο τρίτο, ο δεύτερο όμω, ο άνθρωπο που είναι δίπλα σου οι υπόλοιποι σταματήστε να μεταφέρετε τα προβλήματά σα. Και λέει, τι δεν σου άρεσε, λέει. Προφανώς ε, Προφανώ ήταν κάποια διάλεξη και κάποιο έμενε και απορούσε έτσι και του λέει, τι δεν σου άρεσε. Αυτή είναι η ζωή, λέει, αποδέξου την. Έτσι ήταν οι άνθρωποι, έτσι είναι και έτσι θα είναι. Ναι. Ε, έτσι, έ, έτσι, είναι η, 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 μορφή του ανθρώπου, καταλαβες. Δεν ξέρει αν ο άλλο χαίρεται με το πρόβλημά σου. Πολλέ φορέ η μεταφορά των κουτσομπολιών, πώ γίνεται, λέει: Θέλω να σου πω το πρόβλημά μου. Δεν αντέχω. Είσαι ο αγαπημένο μου φίλο, φίλη. Θέλω να σου το πω. Το μεταφέρω το πρόβλημα στο, στο φίλο και μετά το ξέρει. Ολο... Όλο <σφυρωπόλου> ο κόσμο. <σφυρωπόλου> <σου. σφυρω> όλη η γειτονιά. Ενώ εσύ το είπε ένα. Ναι, το είπε ένα, ναι. το Με το πει, είσαι ο καλύτερο μου φίλο. <σφυρωπόλου> λέει: Μια άλλη Θα το, το πω σε κανένα. αυτή είναι η ζωή. Αυτή είναι η ζωή, ναι. ναι. η ζωή, αυτό είναι δεν ξέρεις το τι κρύβει ο καθένας μέσα του. Εντάξει. Mm. Ναι, ναι. Να σε ρωτήσω, πρόσφατα ήσουν και στο Food Expo. Ναι. Πριν λίγο καιρό και είχαμε συναντηθεί εκεί. Και χάρηκα πάρα πολύ που βασικά τα είπαμε. Γιατί, μένα μου άρεσε η προσπάθεια που κάνεις για επέκταση εκτός Κύπρου προς την Ελλάδα. Που είναι μια πολύ πιο μεγάλη αγορά, η ελληνική αγορά τι, τι θέλεις, τι θα ήθελες ουσιαστικά να μεταφέρεις, τι έχεις ας πούμε, γιατί ξέρω ότι η Expo ασχολείται με ε, ανθρώπους που με άλλες εταιρείε. Ναι. Θα σε ενδιαφέρε να συνεργαστείς με κάποιες εταιρείε όπου εσύ μπορείς να προμηθεύσεις τα προϊόντα σου, να μπορείς να... Ναι, θα με ενδιέφερε. Τι συνεργασίε μπορούν να γίνουν. Κοίταξε, μπορεί να γίνουν συνεργασίε καθαρά πώληση των δικών μου προϊόντων. Μπορεί επίση να γίνουν και συνεργασίε από τη στιγμή που έχω το αδειοδοτημένο δικό μου παρασκευαστήριο συμπληρωμάτων. Να κάνω και συμπληρώματα με δικό του brand name του το οποίουδήποτε ενδιαφέρεται. Δηλαδή, αν είναι μια μεγάλη αλυσίδα γυμναστηρίων και θέλει να κάνει τα δικά της συμπληρώματα. Άρα τη συμπληρώματα με τη δικόν τη επωνυμία, Ναι, μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Πολύ ενδιαφέρον. Ναι, να σου πω, θεωρώ ότι θα δώσει και πλέον έκτημα στην εταιρεία άμεσα, γιατί θα πουλάει το δικό τη προϊόν, σχεδιασμένο με τον τρόπο που θα ήθελε να αποδώσουμε τα χαρακτηριστικά που θα ήθελε στο προϊόν. Δηλαδή, εγώ εντάξει, εμένα μπορεί να μου αρέσει isolate πρωτενη. Σε κάποιον μπορεί στο γυμναστήριο να τα αρέσει η καζένη. Οκ, okay, θα κάνουμε ένα φάκελο για παράδειγμα με αυ με αυτού του είδου. Mm. Ή θέλει pre-workout, όπω είπα εγώ πριν, και επιβάλλεται ότι θέλει να κάνει το δικό του. Μπορεί να κάνουμε το δικό του. Χρειάζεται μελέτη, χρειάζεται να δημιουργηθεί ο φάκελο, να δώσουμε τα χαρακτηριστικά που θέλει, τη γεύση που θέλει. Και μπορεί η γεύση να αλλάζει, να είναι πιο έντονη. Ναι, μπορεί η γεύση να αλλάζει, να είναι πιο έντονη, να είναι πιο γλυκιά, να αφαιρέσουμε γλυκό. Ό,τι θέλει ο καθένα γενικά. Θα περάσουμε το φάκελο, νομίζω ότι πάρουμε την άδεια, θα μπορεί να τα, να τα φέρει το χώρο του. Ε, παίρνουμε την άδεια όταν είναι ευρωπαϊκή άδεια. Μπορεί να γίνει μια γνωστοποίηση στον ΕΟΦ. Αν και θεωρητικά εναπόκειται πλέον στον καθένα να θα κάνει τη γνωστοποίηση για την ευρωπαϊκό προϊόντα. Ε, αυτό θα γίνεται εισαγωγή από την Κυπρό. Θα γίνεται εισαγωγή από, από την, κύπρο, την κύπρο. ναι Άρα εγώ ουσιαστικά αν είμαι μια εταιρεία, ξέρω εγώ το Ζουλούκα και θέλω δικό μου, να έχω δικά μου προϊόντα. Λέω ναι. τώρα εγώ. Ε, Έρχομαι στη συμφωνία μαζί σου. Αποφασίζουμε ακριβώ τι προϊόντα θα έχουμε, πώ θα είναι τα προϊόντα. Είναι δική μου ε, το κομμάτι, α πούμε, εξωτερικά, είναι καθαρά δική μου. δικό, ναι. Mm. Κοίταξε, θεωρητικά θα πρέπει να το χτίσουμε μαζί, γιατί θα πρέπει να μπαίνει το δικό σου κομμάτι πριν να φύγει από μένα, για να είμαι σίγουρη εγώ ότι okay, μπήκε με τα σωστά δεδομένα για να, να ανταποκρίνεται και στην νομοθεσία τη Κυπριακή Δημοκρατία που πήρα την άδεια. Ε, Όμω. Αν μπορεί να δώσει εσύ το σχεδιαστικό κομμάτι όπω θα ήθελε εσύ, θα δημιουργηθεί το αυτοκόλλητο και θα μπει πάνω στο δικό μα μπουκαλάκι. Αν θέλει και νέο μπουκαλάκι, ένα άλλο είδο μπουκαλάκι, είσαι ελεύθερο να διαλέξει. Ναι, ναι. Δηλαδή, αν θε φάκελο για τι ναι. πρωτενε. Αν θε πλαστικό για τι πρωτενε. Ναι. Ναι. Τον κύλινδρο, ναι. Πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εμεί είμαστε ότι ενδιαφέρονται πάρα πολλέ εταιρείε. Ακόμα και η γυμναστήρια. Αλλά και κάποιο ο οποίο μπορεί να είναι ένα επιχειρηματία, που σου λέει: Ξέρει, γιατί όχι. ή μπορεί να είμαι ένα αθλητή, μεγάλο αθλητή, και θέλω να κάνω ένα δικό μου προϊόν. μπορεί να ότι, έχει ένα. Ναι, μπορεί να έχει ένα προϊόν. Να έρθει να σχεδιάσει με ένα προϊόν. Απλά θα πρέπει να κάνει συγκεκριμένη ποσότητα του προϊόντο. Εκτό αν είναι ένα προϊόν, το οποίο είναι ήδη στη γραμμή παραγωγή, οπότε θα είναι πολύ εύκολο να, να γίνει. Ωραία. Wow. Πολύ σημαντικό. Δεν το έχω ξανακούσει αυτό. Ναι, διότι ε, πες ότι α πούμε, εγώ κάνω κιμπόξι. Mm. Και είμαι το νούμερο ένα τώρα mm. στην Ελλάδα. Έχω σχολή, mm -hmm. έχω τόσου αθλητέ και θέλω να προωθώ ένα προϊόν. Προωθώ, ας πούμε, μια άλλη γνωστή εταιρεία και λέω πάρτε αυτό. Γιατί να μην κάνω το δικό μου. Όπω έκανε, α πούμε, και ο Λευρό. Mm. Ναι, ναι, ναι. Ναι. νομίζω ναι, ναι. ναι, ναι, ναι. ναι, ναι, ναι. έχει 6-7 χρόνια που το έχει κάνει. Ναι. Και νομίζω ναι, πάει καλά. Και πάει ή, πολύ πάει καλά. καλά. Ναι. ναι πάει πολύ καλά, νομίζω πρέπει να σχεδιάζουν yeah. δημιουργείται ναι, εντάξει εγώ παραθέτω και καταθέτω την αγάπη μου προς τη δημιουργία αυτών των προϊόντων Ναι. Yeah. και το μεράκι μου ας πούμε θα έλεγα και πως μπορεί να επικοινωνήσει κάποιος μαζί σου μπορεί μέσω το, το email υπάρχουν στη σελίδα μας mm -hmm. ε, υπάρχει και το τηλεφωνικό μας κέντρο, αλλά μέσω της, του site μας μπορεί να βρει τα πάντα. Ναι, ε, μέσω, μέσω της σελίδας υπάρχουν όλες ναι, οι πληροφορίες. Ναι, υπάρχουν όλες οι πληροφορίες, μπορεί να μας στείλει ένα σχετικό mail και θα απαντήσουμε να επικοινωνήσουμε εμεί μαζί τους ναι. για ό,τι τους ενδιαφέρει. Υπήρχε, τι, 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 τι αποκόμισης από την e EXPO. Από τη Food Expo αποκόμισα τα πολύ θετικά σχόλια για τα προϊόντα, γευστικά mm -hmm. και μη. Ότι ήταν όλα, δεν υπήρχε κάτι που να μην ήταν. ενώ να νιώθουν ότι ήταν αειδιαστικό, α πούμε, ότι δεν μπορούσαν να το πάρουν και τα διάφορα. Ε, ενδιαφέρον από, mm -hmm. από εταιρείε, α πούμε, που πήρα σχετικά mail και mm -hmm. είμαστε σε επικοινωνία. Απλά εγώ κρατάω τη μαζικότητα του κόσμου που δοκίμασαν τα προϊόντα και είχε, είχε ένα θετικό feedback. Ναι, Αυτό ναι. κρατάω εγώ από τη ήταν, Food Expo. Ήταν ωραίο το γεγονό ότι... Εμένα μου άρεσε που κερνούσε τον κόσμο λιποδιαλίες και BCA. <laughs> υπήρχαν άνθρωποι που δεν είχαν ξαναδοκιμάσει ποτέ Είχοτε, σε ζωή του ναι, BCAA. Ναι. Και βλέπαν έτσι, ξέρει. Και κοιτάξτε, την καρνητίνη σε έλεγα, αλλά καρνιτίνη, πάρτε μια ναι, λεμονάδα. Ναι. λεμονάδα <σχ> ναι. Σα ζήσει <σημαν>, μια λεμονάδα, <σχ> καρνητίνη, α πούμε, και, σω... και του λε βοηθάει, ξέρω εγώ. Θυμάμαι ότι είχε έναν τύπο ο οποίο ξέρει, ήταν εύσομο και σου λέει τώρα εγώ θα. Έχει κόσμο που ξέρει, δεν έχει μπει σε αυτήν την Όχι, δεν έχει μπει. Ναι, έχει κόσμο που δεν γνωρίζει καθόλου. Και έχει κόσμο, όπω είπα πριν. Πρωτενε, όχι. Αυτέ είναι για να φουσκώνει mm. τον άλλο. Ναι, και μπορεί να καπνίζει, μπορεί, ναι. μπορεί ναι. ξέρω εγώ, και μετά θα είναι μια γνωστή αλυσίδα fast food και θα ναι. να τα δώσει όλα εκεί το μου. πάντα είναι mentality ζωή. Ναι. ναι. Πρέπει να αλλάξει, νομίζω. ξέρεις ότι εγώ σκέφτομαι πολλέ φορέ, λέω. Θυμάμαι ότι έτρωγα τη σοκολατίνα την κανά. Και με ενθουσιάζει. Ε, ειδούκησα. Mm. Και έλεγα τώρα θα, σήμερα θα πάω να φάω αυτό. Πηγαίνω, αγοράζω, παίρνω και λέω μα τι είναι αυτό που τρώω. Γιατί όμω, Γιατί νομίζω αλλάζει γενικά η γεύση αλάσει, μετά. Ναι, ναι. 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 Δεν σου αρέσουν πολλά πράγματα. Ξεκινάς και λες, οκ. Okay, τώρα που τρώγα, α πούμε, να κάνω ανάλυση. Έχει πολύ μαργαρίνη, έχει πολύ... Ah. Επειδή φεύγει ah. από, τη, από, τη, λίστα, για παράδειγμα, των προϊόντων που χρησιμοποιείς, διότι εντάξει, εγώ χρησιμοποιώ πλέον σαν τα μόνο ακόρεστα λιπαρά, όποτε πάμε σε ελαιόλαδο, αβοκάτο, βούτυρο από ξηρού καρπούς, στα κέικ, όταν θα κάνω κέικ, για παράδειγμα, σπίτι, δεν χρησιμοποιώ καθόλου λάδι, χρησιμοποιώ το βούτυ... βούτυρο χρησιμοποιώ βούτυρο από βούτυρο, ή από κάσιους ή από κολοκυθόσπορο mm. γενικά αυτά χρησιμοποιώ όποτε αλλάζει γευστικά όλων ξέρεις τρως κάτι νιώθεις ότι τρως αντιλαμβάνεσαι από την ώρα που θα το καταναλώσει ότι τρως κάτι καλό δεν νιώθεις καθόλου στο στομάχι Άστερα να τελείω, α, μου, έφαγα κάτι και κάθισε στο, Σκώματα, στο στομάχι μου. Ναι, ναι. Ή, Και σιγά σιγά συνηθίζει σε, αυτόν το... και σε αυτήν την διατροφή. όταν περάσει καιρό και ενσωματωθείς σε αυτό, το, ε, σε αυτό το νέο μοτίβο, ό,τι έρθει μετά ω ενοχλήση, αμέσω το νιώθει. Το νιώθει, ναι. Το παραμικρό φούσκωμα. Γιατί είναι πολύ ευαισθητο το. το Όπω και το αλκοόλ. Δηλαδή, αν αφαιρέσει για δύο χρόνια το αλκοόλ ναι. από τη ζωή σου και επιστρέψει το αλκοόλ, ακόμα και μία μπύρα, δύο μπύρε ή δύο ποτηρία κρασί, μιλάμε ότι λε και. Γιατί. Και καθαρίζει το σώμα σου, καθαρίζει το. Γενικά τα όργανα σου καθαρίζουν, κατάλαβε. Ναι. Λύσει σαν, σαν παιδί μετά. Όπω ένα παιδί, αν Πώς... δώσει σε ένα παιδί 10 χρονών, α πούμε, δύο ποτηρία κρασί. Και θα σχεδόν θα λυποθυμίσω το ίδιο ναι, ακριβώς και εσύ, ναι, ναι. ναι. Ε, είναι, είναι τόσο σημαντικό για μένα. Απλά ξέρει και το σώμα συνηθίζει και στην υπερβολική... Για μένα... Στη ζάχαρη κυρίω. Δηλαδή το σώμα, ξέρει, είναι το πρόβλημα. Ότι όλα τα προϊόντα που μα αρέσουν είναι ψηλά σε λιπαρά, ψηλά σε ζάχαρη. Ναι. Ζάχαρα. Ε, μια δίαιτα ενό σε μια οικογένεια που δεν έχει την απαραίτητη παιδεία, πρώτα στου ίδιου και μετά στα παιδιά του, ξεκινάει το πρωί με σοκολατούχα δημητριακά, με σοκολάτε και διάφορα. Στο σχολείο θα υπάρχει, ξέρω εγώ, sandwich pitters, κασερόπιτε, παρακόπιτε, κρεμόπιτε, οτιδήποτε okay. που ξέρει. Ε, δεν θα είναι και το πιο υγιεινό πιθανό να συνδυαστεί με ένα χυμό που θα είναι ψηλά σε σάκρα ε, ασχέτως αν το πουλάνε σε ναι. φρέσκο ξέρεις το μεσημέρι θα είναι το φαγητό της ημέρας που πάλι κανείς δεν ξέρει αν φας το φαγητό σου θα έχει και το γλυκό σου γιατί δεν έχω φάει γλυκό σήμερα <laughs> και το βράδυ ποιο ξέρει μπορεί να είναι ένα fast food μπορεί να είναι κάτι το οποίο έχει ταχτό για τα παιδιά, βάλε μάσα, κάτι nuggets κάτι οτιδήποτε Κάτε. για τα παιδιά το οποίο δεν βοηθάει καθόλου, καθόλου, καθένα κανέναν άνθρωπο σε γίνει το σπίτι. Και εκτό αυτού, εγώ είπα πορε, πάρα πολλέ φορέ ότι ξέρει, και το βλέπω, σου λέει κάνω διατροφή και τώρα θα φάω για δεκατιανών απογευματίνων ένα φρούτο. Mm. Μόνο ένα φρούτο. Mm. Και λέω, οκ, okay, γιατί έχουμε okay, έχουμε τι τρει ομάδε. Μιλάμε για του υδατάθρακε, λείπει πρωτενη για μένα πρέπει όλα μα τα γεύματα να είναι ισορροπημένα oh. και με τι τρει ομάδε. Οπότε, αν από την ώρα που δίνω στον άλλον ένα φρούτο, μόνο ένα φρούτο, του δίνω την ομάδα του υδατάθρακα. Ε, και, και γρήγορο Και γρήγορο. Και κατάλαβε ποια η έννοια. Και βλέπω και στι γυναίκε εμά στην Κύπρο, σε μια πιο μεγάλη ηλικία, ξέρει, οι πλήστε έχουν θέματα με γόνατα, με, τη, με, τα γόνατα μας, με τη μέση μας, γιατί δεν έχουμε σωστό μυϊκό σύστημα το οποίο θα μας βοηθούσε να έχουμε μια καλή ποιότητα ζωής. Ή να βλέπω τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, χωρίς να είμαι εναντίον στις νηστείες, αλλά πρέπει να είναι ένα πολύ σοβαρά δομημένο πρόγραμμα διατροφής η να βλεπω τωρα α πουμε για παραδειγμα χωρις να γιατί μπορεί να σε ξεγελάσει, μπορεί να σου ανεβάσει επίπεδα Σακχάρου και να κάνει και κανιβαλισμό του μηϊκού σου συστήματο. Συμφωνώ. Ε, και τόσο η νηστεία αλλά και το ραμαζάνι. Ναι. Ε, δηλαδή είναι ακραία. Αν είναι και το, το ραμαζάνι, ραμαζάνι. υπήρξε η. Πώ να το πω. Ο προϊονός για τη διαλυματική νηστεία. Γιατί είδαν ότι, οκ, okay, υπήρχαν κάποια θετικά από το ραμαζάνι. Όμω. Ε, εντάξει, το Ραμαζάνι είναι για συγκεκριμένε μέρε. Η διαλυματική νηστεία είναι. Φόρου ζωή. Και τελευταία ανακοινώθηκε μια μελέτη η οποία έδειξε συσχετισμό. Ε, δεν ισχύει όμω, δεν είναι. τα ισχύει. Ε, Γιατί... Ήταν αναβάσιμη. Ήταν μια πολύ καλοδιαφημισμένη. Από... Ναι, αυτή με τι 30.000 κόσμο. Ε, ναι, τελικά έχει αποδειχτεί ότι δεν είχε σοβαρέ πηγέ. Και... Για, α, γιατί δεν βρήκα από ένα σοβαρό περιοδικό. Ε, είναι αφισβητούμενη και νομίζω είναι και δικαστικό πλέον τα πράγματα εκεί. Ναι. Το έχω ψάξει πάρα πολύ. Γιατί, ε, να σου πω κάτι, πάντα ε, δεν παίρνω το μέρο. Εγώ, να σου πω την αλήθεια, παίρνω με το μέρο όποιου πιστεύει ότι αυτή η διέτα εφαρμόζει στον ίδιο. Ναι, ναι, Αν ναι. Αν ναι ναι ναι, 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 η διατροφή, όχι η διέτα. Η διατροφή, κάνει θες, ό,τι θε, δεδομένου ότι ξέρει τι κάνει. Τώρα, επειδή έχω κουραστεί με τα ονόματα, από πάλι ναι, μέχρι ναι, ναι, Άτκινς, ναι. μέχρι, ξέρεις, και θα ακούσουμε, ένας σωστός ξέρεις σε λίγα χρόνια, μπορεί κάποιος να έρθει και να πει ότι, ξέρεις, η άμμος είναι η καλύτερη δίαιτα. Αμμο, αμο διατροφή, <laughs> διατροφή, <αμω. laughs> ε, θα τα δούμε όλα σε αυτό το πλανήτη. Ε, είχα δει είχα, μάλλον, λένε ότι, ξέρεις, είναι μια δίαιτα η οποία δεν είχε βάσιμες πηγές, τελικά δεν ήταν τόσο δεν υπήρχαν βάσιμε πηγέ ώστε να σταθεί μια στη διέτα. Δηλαδή είναι, δεν υπήρχε κάποιο σοβαρό πανεπιστήμιο πίσω. Ε, που μπορεί να είναι και σκόπιμα. Ε, μπορεί να είναι και σκόπιμα, ναι. 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 Κοίταξε, άμα, άμα σου ταιριάζει αυτό, γιατί να μην το κάνει. Ξέρει ότι η Kellogg's, νομίζω ότι τη δεκαετία του 50, ε, έχει πληρώσει πολύ σοβαρές, σοβαρά πανεπιστήμια από το παγκόσμιο για να βγει προ τα έξω ότι τελικά τα λιπαρά. Είναι η μορφή κακού, ας πούμε, όλα αυτά που ακούγεται τα αυγά, ε, για το ζωικό λίπος σε ότι έλεγε ότι αυτά είναι ουσιαστικά τα φαγητά που είναι τα κακά για τον άνθρωπο. Ε, και είχε χρηματοδοθεί από την ίδια την Κέλοξ. Αυτό. Ε, γίνεται αυτό, δυστυχώς. Γίνεται, ναι, ναι, αυτά γίνονται, δυστυχώς γίνονται. Αλήθεια είναι ότι γίνονται, εντάξει. Ναι. Ή μπορεί να και προϊόν το οποίο να νιώθεις ότι να, και να το ξέρεις ότι είναι κακό να σου βγάλει μια μελέτη ότι είναι το καλύτερο προϊόν ναι, 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 ναι. και όντως να ξέρεις και ότι... ναι και όντως να ξέρεις εσύ ότι μα δεν μπορεί να στέκει αυτή η μελέτη δες με τα τσιγάρα και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα τι γίνεται ναι. το ηλεκτρονικό τσιγάρο έχουν, έχουν ουσιαστικά ε, πατήσει πάνω σε αυτό το πράγμα ότι ναι είναι πιο είναι λιγότερο βλαβερό από το κανονικό τσιγάρο. Ποιο το ξέρει και. Επειδή κυρίω είναι τα νέα παιδιά που το ναι. ξέρει. Ε, σου λέει, Οκ, okay, δεν θα καπνίσεις αλλά στα 14-15 θα έχεις ηλεκτρονικό τσιγάρο και βλέπεις όλα τα παιδάκια και με με το μια... ηλεκτρονικό τσιγάρο, ναι. Ε, είναι, αυτό και είναι επέκταση του το χεριού. Ε. Ε. Δυστυχώ. Mm. Δυστυχώ, ξέρει τι, εγώ θεωρώ ότι αλλά δεν συμφέρει στις επιχειρήσεις. Ξέρεις, η καμπάνια για ενδυνάμωση γενική κατά τον εξαρτήσεων. Δηλαδή, δηλαδή okay, να δημιουργήσω... Στην, τα πάντα ξεκινούν γύρω από την παιδεία. Από μικρά παιδιά ξεκινούμε, εκεί χτίζεται εκτό από το σπίτι. Τι πλήστε ώρε τα παιδιά είναι στα σχολεία. Οπότε θεωρώ ότι αν γινόταν ένα Μακροπρόθεσμο σχεδιασμό για το πού θέλουμε να πάρουμε την νεολαία. Αλλά τώρα μιλάμε για mm. για όραμα. Θα μπορούσε και... στα σχολεία. Ναι, στα σχολεία και να ξεκινήσει και να πει: OK, θέλω να δημιουργήσω αυτά τα πρότυπα στα παιδιά. Για να μην υπήρχε στο σπίτι, πες, το, ο το γονιό πρότυπο, το παιδί μπορούσε να το κερδίσει από το σχολείο. Δυστυχώ στα σχολεία τώρα, ξέρει, έχ, έχουμε έλλειψη διδακτικών ορών. Και θα τι πάρουμε από τη γυμναστική. Συζητείτε, α πούμε, στην Κύπρο. Συζητώ τον πριν λίγο καιρό αυτό το θέμα. Ε, δεν γίνεται. Θα πάρω, θα πάρω τι ώρε από τη γυμναστική. Που η γυμναστική είναι. Νουσινγκύη, ενσωμάτωση. Ακριβώ. Το λέμε, προσπαθούμε να το μάθουμε στα παιδιά. Αλλά την ώρα που θα το κάνουμε, πράξη Θα κάνουμε κάτι άλλο. Υπάρχουν αρκετά μαθήματα στα σχολεία μα γενικά που. Και μπορεί να χρειαστεί να αφαιρεθούν κάποια. Σίγουρα η γυμναστική δεν είναι το ένα, ο, ένα από αυτά. Και υπάρχουν και μαθήματα τα οποία χρειάζεται λίγο να αλλάξει ο τρόπο, όχι μόνο τη εκπαίδευση. Δηλαδή, εμένα, αν μου έλεγε ότι το παιδί σου θα δεχτεί λιγότερη εκπαίδευση, περισσότερη παιδεία, θα το δεχόμουν. Ναι. Για μένα, και όταν λέμε παιδεία, δεν μιλάμε για σαββαρβίβ. Εδώ μπαίνει αριστερά, να. το πυρώνει δεξιά, Φυσιά. το μαχαίρι. Ε, δεν χρειάζεται αυτό οι καλοί τρόποι, δηλαδή το πρώτο μάθημα που έπρεπε να έχουν στην πρώτη τάξη του δημοτικού είναι καλή τρόποι συμπεριφορά στο σπίτι. Μετά, καλή τρόποι συμπεριφορά στου τρίτου. Πώ κερδίζεται ο σεβασμό. Ε, πώ μιλάμε σε ένα ξένο, πώ μιλάμε σε έναν άνθρωπο δικό μα. Ε, ε θυμό. Μεγάλη συζήτηση. Ο θυμό. Επειδή τα παιδιά έχουν ένταση. Αν αυτό το εκπαιδεύσει από ένα παιδί να είναι πιο ήρεμο στι καταστάσει που θα αντιμετωπίσει. Είναι μαγία αυτό το πράγμα για ένα παιδί να μάθει να διαχειρίζει το θυμό του. Μα γι' αυτό είπα ότι αυτό είναι η όραμα. Και πρέπει να σχεδιαστεί ναι. σωστά. Αλλά πολλέ φορέ διαρωτούμε ποιο έχει αυτό το όραμα να κάνει αυτόν το σχεδιασμό. Ε... Δηλαδή, όταν είδα σε ένα νηπιαγωγείο στην Κίνα. είναι μέσα στα μαζί μου. Μέσα... Βλέπω ότι οκ, okay, έναν παιδί υποδιόταν ότι ήταν ηλικιωμένο. Έναν άλλον παιδί υποδιόταν ότι κρατούσε. Για να μπει στο ρόλο να του. Ρόλο... Το ναι, και έβλεπε ότι ενώ τα παιδιά καθόντουσαν σε σκαρεκλίτσε, σαν τρένο. και έκαναν ότι ήταν μέσα στο τρένο. Παρίσταναν ότι ήταν μέσα στο τρένο. Όταν έμπαινε ο ηλικιωμένο, σηκωνόταν έναν παιδάκι για να δώσει τη θέση του στον ηλικιωμένο. Όταν έμπαινε έναν άλλον παιδάκι νεαρό, δεν σηκωνόντουσαν. Όταν έμπαινε μια κυρία που δήθεν κρατούσε μπεδάκι αυτό είναι, αυτόν είναι παιδεία. Σωστή διαπαιδοίηση. Και κυρίω η κίνηλα είναι άρτη, ειδικά οι Άπωνε. Οι Άπωνε είναι ένα λαό ο οποίο όπου ταξιδέψει ε, στο εξωτερικό και πάνε να δουν ένα αγώνα, ποδοσφαιρικό αγώνα, καλαθοσφαιρά, οτιδήποτε άλλο αγώνα, θα του δει μετά μόλι τελειώσουν, θα πάρουν σακούλε που έχουν μαζί του σκουπίδια και για θα να. καθαρίσουν το μέρο στο οποίο απόλαυσαν τον αγώνα. Φαντάσου αυτό να το διδάξει σε οποιαδήποτε πόλη στου κατοίκου τη, πόσο χρειάζεται μετά ο ίδιος ο Δήμος, λιγότερη προσπάθεια να καθαρίσει μια πόλη από ανθρώπους οι οποίοι περνάνε και ανοίγουν το παράθυρο, πετάνε τα σκουπίδια τους, τα τσιγάρα τους, τις παραλίες. Είναι, είναι αδιανόητο ότι χρειάζεται και... κάποιο να καθαρίσει τις παραλίες. Τα παιδιά αυτό. μας είναι το μέλλον. Αυτοί που θα, δημι... Αυτοί που θα συνεχίσουν ε, αυτόν τον κόσμο. Ναι. Και πού θα τον ε, Εάν εμεί δεν τα διδάσκουμε σωστά στα σχολεία, στο σπίτι mm. και θεωρώ ότι το σχολείο είναι μεγάλο πλεονέκτημα για να, πει, για να πάρουν τα παιδιά τις σωστές βάσεις. Άμα δεν τις δίνουμε από το σχολείο... Ε, ε, είσαι απόλυτα δίκαιο και ξέρεις εγώ τους γονείς δεν τους εμπιστεύομαι. Δηλαδή θα, να, να πούμε ότι πόσα εκατομμυρία γονείς είναι. Είναι και σπίτι να είναι γονιό. Δεν ξέρεις ακριβώς τι γνώσεις έχει ο γονιός. Τι άνθρωπος είναι ο γονιός δεν σημαίνει κάποιο επειδή είναι ο γονιό. Σημαίνει, σημαίνει και ότι καλώς, είναι ο Έχουμε ναι, δει ναι, τα πάντα. Ναι. Χτινοδίε από γονεί μεταξύ του, στα παιδιά σ... του, γενοκτονίε, ακούμε τα πάντα. Δεν ξέρει όταν κλείνει η πόρτα τι γίνεται. Τι γίνεται, ακριβώ. Δεν ασχολείται με το παιδί του. Μπορεί να ασχολείται μόνο με το διάβασμα του, μπορεί να μην ασχολείται καθόλου μαζί του. Μπορεί να του πει εφόσον είσαι φρόνιμος, παίξει τα παιχνίδια σου, εγώ έχω την ησυχία μου, ο καθένα στη δουλειά του, μια μέρα θα μεγαλώσει, σ' αγαπώ πολύ, όλα ωραία. Ε αλλά στο σχολείο που παίρνουν και πάρα πολλέ ώρε. Μιλάμε για 8 ώρε στα σχολεία. Άρα 8 ώρε στο σχολείο δεν μπορεί συνεχώ να είναι προπον, εμ, εκπαίδευση, παπαγαλία εκπαίδευση. Θα μάθει αυτό, όχι γιατί πρέπει να το μάθει, Γιατί θα στο βάλω σε διαγώνισμα και πρέπει να το ξέρει. Και θα είμαι και αυστηρή. Και θα. Ναι. Ε, 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 αυτόν κατανάντησε μόνο η παιδιά μα. Ε, ναι, ναι. Στα διαγωνίσματα και τα διαγωνίσματα και τα διαγωνίσματα. Ναι, 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 ναι. Αυτόν είναι. Το ποιο, και δεν θυμάσαι και κάτι. Εγώ δεν θυμάμαι τι κράτησα γενικά ας πούμε από το σχολείο Εκτός από, εντάξει έχω τις γνώσεις Στο βάσει αυτό πήγα ναι, να ναι, σπουδάσω ναι. Αλλά ενώ το υπόλοιπο κομμάτι Τι κράτησα από το σχολείο Ποιον ναι. ήταν αυτό που μου έδωσε Εκτός από το διαγώνισμα και το διάβασμα Σωστό, ναι. Τίποτα Είναι ιδιαίτερα μαθήματα Που πρέπει να έχεις εσύ δεις... Ε, να σου αρέσει αυτό το μάθημα το συγκεκριμένο. Δηλαδή, αν είσαι ελάτρι των μαθηματικών, τη χημία, τη φυσική ή των νέων ελληνικών, αυτό πρέπει να το δει στην πορεία και να το μιλήσει, να το αναγνωρίσουν και οι γονεί σου, να το γνωρίσει ο, ο καθηγητή. Αν έχει μια κλίση σε κάποια μαθήματα. Μπορεί ένα παιδί να το αρέσουν οι τέχνε τόσο πολύ, να έχουμε τον νέο Πικάσο, ρε παιδί μου. Ε, δηλαδή, πρέπει να του δώσουμε την ευκαιρία αυτού του ανθρώπου σε σχέση με κάποιον άλλο που δεν. Ε, και ξεκινάμε διάστασης. και με τα πρότυπα εδώ τη κοινωνία. Μα τώρα θα γίνει ζωγράφο τι Καλά θα κάνει σαν ζωγράφο. Ναι, δεν έχει λεφτά. Ναι, δεν έχει λεφτά. Ηθοποιό. Ναι, ναι. Δεν έχει λεφτά. Βρε κάτι άλλο. Βρε κάτι, κάτι άλλο. Συνεχώ το βρε κάτι άλλο. Βρε κάτι άλλο. Και κάνει κάτι άλλο που δεν θες. Δε κάτι, κάτι, άλλο που δεν θε. Να σου πω, εγώ σπούδασα χημία και δεν ήξερα γιατί σπούδασα χημία. Να σου πω την αλήθεια. Να απλά μου άρεσε το μάθημα τη χημία. Mm. Ιδιαίτερα στην τελευταία τάξη του Λυκείου. Είχαμε μια εξαιρετικότητα την καθηγήτρια, η οποία με έκανε να θέλω να σπουδάσω χημία. Με Μεταδοτικό είδο. Ναι. Τέλειωσε, ε, βάζω επιλογή τη χημία, μπερνάω στη χημία, τελειώνω το πανεπιστήμιο και πηγαίνω στην Αγία Νάβα. Και λέω. Τώρα τι θα κάνω τη χημία στην Αγία Νάβα. Mm. Δεν υπήρχε ενέργεια που την είχα σπουδάσει. Ναι, οκ, okay. θα πάμε να ξεκινήσουμε τι τουριστικέ. Επιχειρήσει. Ξεκινήσαμε τι τουριστικέ επιχειρήσει και όμω σαν πάζολη ζωή με έφερε πίσω εκεί σε αυτό που είχα σπουδάσει. Mm. Όταν λέω καμιά φορά μπορεί να οδηγηθεί και κάπου, να σε οδηγήσει η ζωή κάπου που να μην ξέρει γιατί οδηγήθηκε εκεί. Ναι, σίγουρα, ναι. Με ξέρει τι παιχνίδι ναι, ναι, ναι. ναι. Ακριβώ. Ακριβώ. Είδε όμω ότι όλα ναι. ήρθαν και οδήγησαν. Οδήγησαν, ναι, οδήγησαν ναι, στη δατική. Στη δατική. Ναι. Ε, και με αυτό mm. να το κλείσουμε. Να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Μεγάλη μου χαρά, μεγάλη μου τιμή που είσαι εδώ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ για τη συζήτησή μα. Ναι. Εύχομαι την να σου άρεσε. Ενώ να είπαμε ωραία πράγματα Όχι. και Θεωρώ ότι είπαμε. Δεν ξέρω. Ναι, ναι. <laughs> Όχι, ήταν ωραία. Ε, και να σου ευχηθώ κάθε καλό σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο. Ε, εύχομαι τα συμπληρώματα σου να ταξιδέψουν εκεί που εσύ ονειρεύεσαι. Είναι φοβερά συμπληρώματα. Τα έχω δοκιμάσει. Ε, αντιλαμβάνεσαι το πόσο α, ε, αγνά είναι κάποια συμπληρώματα που δεν έχουν γεύση όπως κρεατίνη, η κρεατίνη αντιλαμβάνεσαι την κρεατίνη η, κρε, η κλουταμίνη ας πούμε έχει μια πούδρα ναι. στην αφή η κρεατίνη είναι έχει αυτή την κρυσταλο, κρυσταλλική μορφή ναι. ε, και ακολούθως σε κάποια άλλα συμπληρώματα όπως η πρωτεΐνη που α, έχει φτιάξει και με εκείνα τα ωραία τα πακέτα. Ε, εύχομαι κάθε καλό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που σας άρεσαν και τα πακέτα. Ναι, 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 ναι. Ευχαριστώ είναι πάρα ωραία, πολύ. πολύ. Ωραία. Και ο τρόπος που τα έχει γραμμέ, δηλαδή η πορτοκαλιά γραμμή, η μαύρη γραμμή και η πράσινη γραμμή, που για να καταλαβαίνει και για ο Για να καταλαβαίνει ναι. να είναι πιο εύκολο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη Μεγάλη σημερινή χαρά. φιλοξενία. Χαίρομαι που σου άρεσαν και τα προϊόντα μα. Ναι. Χαίρομαι που τα τιμά ε, κι εσύ ναι, προσωπικά. Ε, και στο Επανιδίν. Και στο Επανιδίν, ναι. ναι. Εύχομαι. Καλή επιστροφή στην Κύπρο. Ευχαριστώ. Άρα, δατική .com. Com, Ναι. Έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Γεια χαρά σε όλου. Γεια σας. Ουχο.